Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρίσκομαι στην Πάτρα, μέσα στο αυτοκίνητο. Σε ένα πάρκινγκ. Κοιμήθηκα, ήρθα πολύ αργά εδώ. Μην ξύπνησε ο ήλιος. Δεν έχει πολλά κάμινγκ εδώ πέρα η περιοχή. Άι, δεν πειράει, μαν. Έχω τα πόδια χωμένα μέσα στο μπορ μπαγκάζ. Και τα πόδια είναι μέσα στο μπορ μπαγκάζ. Άλλο, τι φτιάνεις? Τίποτα, ένα σημείο. Α, τι τίποτα, μια χαρά. Ήρθε πήρε ένα καφέ, φεύγω, Φεύγεις? Yeah, yeah. Πού το αφήνεις το προσωπικό? Ήρθε πήρε ένα καφέ, ρε. Πού το αφήνεις το προσωπικό μες στη ζέστη? Στη ζέστη. Τι να σας κάνω τώρα, δεν έχετε κάμπερ εσείς. Έχουμε, όχι. Και εδώ που κοιμήθηκα, εδώ ρε, τι τρελός είμαι, εδώ ρε, εδώ ρε, και εδώ που κοιμήθηκα, Αλλό, εδώ είμαι, ναι. Τίποτα, το αυτοκίνητο είναι στην πένα, δεν πειράζει. Ναι, ναι, κάνα βουλάκι πήρες μαζί να έχεις να τρως, τις κότες από αυτά. Δεν πήρα από το χωριό ένα αυγό, ρε. Άρα, Βασίλειο. Α. Τι τσεκάρω όλα στην πένεν. Λοιπόν, η αμεξοστοιχεία να χωρεί. Εντάξει, έτοιμη η αμεξοστοιχεία. Πάει για... Πού ξέρω που θα πάω. Ξέρω, αλλά δεν λέω, γιατί δεν βλέπει το βίντεο άλλος. Σου λέει, μας είπε που θα πάει. Άμα πεις και που θα πας... Δεν είμαι κορόιδο, ναι. Δεν είναι κορόιδο τραύμα, you know. I know. Τώρα, θα βάλω κλιματισμό τώρα, παγωμένο όλα μέσα, τιμόνια, τέτοια δεν πιάνεται. Φαντάζομαι. Βόρειος πόλος. Δεν γίνει το αυτοκίνητο. Θα έχω γύρω στους 17 βαθμούς μέσα. Μια χαρά. Και μετά 47 έξω όταν θα βγεις, 30 βαθμοί διαφορά. Ναι ρε. Πώς κάνουν οι Άραβες. Πάτη. Ωραία. Όλα έτοιμα, τα έχεις, Βασίλειο, έφαγες τίποτα? Yes. Εντάξει, yes. Να τρως. I ate. Να τρως. Yes. Μεγαλώσεις, ψηλώσεις λίγο. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, βρισκόμαστε σε ένα πάρκινγκ. Δεν τα κάνουν αυτά οι άρχοντες. Οι άρχοντες έπρεπε να είναι σε κάμπινγκ τώρα, να έχουν ρεύμα και να δουλεύουν τα εργοστάσια μέσα του, τα συστήματα, τα κλιματιστικά, να παράγουν θερμοκρασία. Κάτσε να παράξεις τώρα το αυτοκίνητο, αυτή την δροσούλα εδώ πέρα, έτσι. Ήδη εδώ, ρε. Ξεκίνησες, έχεις βάλει μπροστά. Τώρα δεν έρχεται η δροσούλα. Το αυτοκίνητο, οι ρόδες κυλάνε. Όχι. Α, δεν κυλάνε, εντάξει. Να πω κι εγώ στο πνεύμα. Με το τρέιλερ και 2 λίτρα παραπάνω, στο 100. Με αυτό το μεγάλο, με το μουσαμά. Α, ναι. 2 λίτρα στα 100. Τα άλλα. Δηλαδή πάω στα 6,5, 6,7, 6,8. Ναι. Μπορεί και παραπάνω από 2 λίτρα. Ναι. Κοίταξε, έχεις και βάρος, έχεις και τη μηχανή μαζί. Πήρα ένα πεζό. Έχεις το νεμόπτερο, έχεις το παραμοντέρα, έχεις το πεζό. Πήρα, κοίτα, πας και παίρνεις τα παιχνίδια σου. Ναι, ωραία. Γιατί άμα πας σκέτο στο αυτοκίνητο, κατέβα στο λιοπύρι, τι θα κάνεις. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Άι, φτάνει τώρα, άιντε. Φτάνει. Άιντε, Ay, κλείσε, μωρή. Ay, κλείνω, άντε.
Φτάνει, άι φτάνει τώρα, άι δεν πειράζει τώρα. Τι γίνεται τώρα. Εντάξει, περνάει το τεστ, το καφές του Travel Moto. Λοιπόν, άι δεν πειράζει μα. In 600 meters, you will arrive at your destination. Κυρίες και κύριοι, συνέχισα, έφτασα πολύ south, νότια. In 200 meters, you will arrive at your destination. Λοιπόν, κάτι είναι λάθος με το στίγμα που με δώσαν τα παιδιά. Να, να, τους βρήκα. Αυτή πρέπει να είναι. Άι, δεν πειράζει μα, είναι. Ήρθε ο YouTuber της καρδιάς μας. Ήρθε ο κάμεραμάν. Ήρθε ο κάμεραμάν, τι κάνετε. Είπαμε travel moto, όχι τραβα moto. Αγόρι μου. Το travel moto είναι για τραβέλια. Δεν ξέρω. Τι κάνεις. Αγόρι μου. Ρωτάει ένας, το travel moto είναι για τραβέλια. Λέω καλώς ορίστε, ναι φίλε. Χαρούλη τι λέει. Καλά φίλε. Σάκο μου, δεν πιστεύω ότι. Μόνο που δεν έχω τον Άσο μαζί, δεν τον έχω μαζί. Δεν έχεις τον. Έφερες τη. Όχι, απολάρισα. Έφερες με το κορολέρι, ας πούμε. Διάβασα το, αυτό που μου έστειλε το μήνυμα και μου λες... Τα κάναμε ανάποδα. Κάτσε να σε κάνω παρουσίαση. Πάμε παραλία. Σήκω. Σήκω, Σήκω, Ερχόμαστε σε λίγο, κύριε. Ο λόγος του αρθούμε είναι για την πεινά. I'll be back. Πού είσαι φιλαράκι. Κοίτα του κάμπερ. Κράτα λίγο. Δεν έλεγα για το δικό μου, εδώ. Τώρα σιγά, τώρα σιγά. Κοίτα εδώ. Ενώ κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Ωραίο. Πάλι καλά που τελείωσες. Travel moto. Τέλος, για να κάνουμε καμιά βόλτα. Ναι ρε φίλε, travel moto. Εγγύηση. Κάτσε να σκουμπώσω. Σκόβει το μυαλό. Όχι μωρέ, χαζός είμαι. Άμα σκόβει να σκουμπώσεις, αλλιώς μην του κάνεις καμιά ζημιά. Φτάνει, φτάνει, να δεις τι έχει μέσα. Ωχ, το πεζό. Ωραίος, το air condition εκείνο. Ναι, ναι. Τέλειο, το παραμοτέρ. Ωραία φίλε, μια χαρά σου. Και σκηνή, βλέπεις, σκηνή πάνω εκεί. Σκηνούλα εκεί. Α, βλέπεις. Φίλε, πολύ ωραίο. Κοίτα για τζαμπατάν, για τζάμπα. Ναι, θα τα κάνουμε unfold μετά και... Ναι. Θάλασσα, δεν το πιστεύω. Δεν έχουμε θάλασσα εμείς κουμπάρες στη Λάρισα. Δεν έχει Λάρισα θάλασσα. Θάλασσα ρε φίλε, δεν το πιστεύω ρε, που έχω φτάσει στη ζωή μου. Εδώ ρε. Δική μας είναι αυτή. Κοσμία, βαβούρα, πω. Πω ρε φίλε, εδώ πετάξουμε παραμοντέρ. Όλοι αυτοί εδώ μπροστά είναι δική μας. Όλοι. Δική μας, ναι ρε φίλε, αυτή ήταν και... Έχεις δίκιο. Η μισή κάθονται στη σκιά στο δέντρο, οι άλλοι μισή κάνουν μπάνιο εδώ πέρα. You are right. Ξέρεις μπάνιο. Όχι ρε, εγώ. Εγώ έτσι σηκώβω, να μην ξέρεις. Εγώ είπα δεν θα ξέρει αυτός. Είναι και μάκης εδώ. Έχω, από ενός αιτούς είμαι μέσα στο νερό. Έτσι. Είναι και ο Μάκης που ξανάστηκα. Και έχω κάνει τα πάντα. Να, ο Μάκης. Όχι, τι κάνει. Πού είναι ο Μάκης. Μάκη. Ο Μάκης ο Καλαράς δεν ήρθε. Δεν θα έρθει. Γιατί του βγαίνει ένα πρόκτο και θα πήγε από Φωνήσια.
εγώ θέλω ένα μάκι. Για να πετάξουμε. Εγώ θέλω ένα μάκι, τώρα δεν με νοιάζει ποιος θα είναι. Ναι. Σε κάνα δύο ώρες θα είναι εδώ. Θαλασσίτσα ρε φίλε, στην παραλία. Αχ, ωραία. Τώρα είμαστε δυτικά τώρα. Και το λιβασίλεμα είναι μέσα στο λιβασίλεμα. Yes. Και στο βράδυ έχει ωραίο λιβασίλεμα. Μαγικό. Δίνω content φίλε. Με σένα μπορώ να δώσω πολύ content. Έχεις ψωμί. Έχεις σκεφτεί να ανοίξεις ένα φούρνο, φίλε. Το έχω σκεφτεί, αλλά... Γιατί έχεις ψωμί. Δεν μπορώ να σηκώνομαι στις 2 η ώρα το πρωί. Έχεις ψωμί όμως. Κοιμάμαι στις 2. Δεν σηκώνομαι. Και εσύ κοιμάσαι αργά, ε. Ρε φίλε, τι έχουμε πάθει εμείς οι καλλιτέχνες. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, ρε φίλε. Α. Ζητώ συγγνώμη κύριοι τηλεθεατές για την κακή ποιότητα εικόνας που είχα τώρα, την έφτιαξα, να μπορείτε δείτε, να απολαύσετε τον FIFA τώρα στη φυσική ομορφιά. Όχι καμένο να είναι άσπρος από το... Κοίτα εδώ ρε. Έχεις βάλει φίλτρο? Όχι, δεν βλέπω, έχω τα γυαλιά. Ναι, έχει πολύ ήλιο. Πάμε να βάλουμε μαγειρό να αποκτήσουμε. Να βάλω κάτι, μια αριθμίση, εντάξει. Ναι. Άντε. Πού τα είδατε αυτά, ότι στον ύπνο σας δεν τα είδατε. Μέχρι εδώ πέρα τις καντίνες. Εκεί το εδώ πέρα έφυγε. Αυτό, όταν κυκλοφορώ με το μουσαμά, είμαι σαν αυτούς που πουλάνε popcorn. Σε έχεις δει. Και μαλλί της γριάς. Ναι, τέτοια πράγματα φίλε. Σε λίγο θα μου βγάλεις το ροζ το μηχανάκι. Αυτό εδώ πέρα είναι το πάτωμα. Άντε, είναι το παρθενικό, έτσι. Άντε, το παρθενικό μαζί μου κάτι σημαίνει, έτσι. Σε στρώνω σιγά σιγά στο δρόμο του αυτοκινούμενου. Γελάς. Άρα μπαγάκι. Άμα καταφέρεις να πουλήσεις τη Λάρισα ο κάμπερ. Μα έχω πουλήσει ήδη 2 στη Λάρισα, τι εννοείς? Μπορεί να είναι και 3, δεν θυμάμαι. Λάρισα αυτή. Ναι. Γλύση. Ναι ρε, σέντρα. Deep, deep, deep. Deep, 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 κανονικά. Σαν και σένα. Deep είναι, deep, είναι deep. Deep, deep, deep. Αχ, είναι deep, είναι Λάρισα. Τραβάμε. Γεια, είστε ο Φίπας εδώ να κλέψει ιδέες, να πάρει τις ιδέες και να πουλήσει το... Και να τις βάλω τις ιδέες εδώ, να τις προσαρμόσω. Μάλλον θα βάλω μία οροφοσκηνή κι εγώ, σαν του Μπιλ. Εσύ πώς κάνεις αυτό? Όχι. Εγώ πατάω ένα κουμπί και παίρνει μπροστά και πάει μόνο του. Όχι, αυτό μπορείς, το κάνεις αυτό, αυτό, όχι άλλο. Βάλ' το λίγο πιο αριστερά, το γυρίσεις. Κοίτα, θα ρίξω έναν ύπνο εγώ τώρα εδώ. Βάλ' το αριστερά για να αφήσουμε διάδρομο να μπαίνουμε. Ναι, για να πέσω πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό, μπράβο. All right. Ξέρεις να παρκάρεις. Θα ακούσω και πολύ ότι λίγο ρουχαλιτό. Ωραίες. Πού είναι η βολιότσα, Μαρία? Μαρία, κοίτα τους φέρνω δίπλα. Το Λαρισαίο, να έχετε μπιφ το βράδυ. Το Λαρισαίο. Θα γίνει. Το βράδυ θα έχετε μπιφ. Πώς πάτε με το ρουχαλιτό, δεν αντέχετε? Α, έχω συνηθίσει από τον άντρα μου. Εντάξει, ωραία. Ταιριάζει. Σήκω στην τέτοια να σε δούμε λίγο. Όλη η Ελλάδα σε δει. Όχι, όχι. Εδώ είναι το δέντρο. Φέρ' το λίγο πιο μπροστά, Μπιλάκο, ή λίγο πιο πίσω πήγαινε. Τι σε βολεύει? Προβλήματα. Ο ήλιος θα σε πιάσει, αλλά είπαμε θα σου δώσω εγώ ρεύμα για να βάλεις το air conditioner να δουλέψει. Εδώ τώρα έχεις πλόγα, προβλήματα και πώς είπαμε, κύριε Φίπα. Παρακαλώ. Προβλήματα. Μας αρέσουν τα προβλήματα, φίλε.
πολύ περισσότερο γιατί μπορούμε και τα λύνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Να λύνεις τα προβλήματα. Προβλήματα καλά. Έλα. Έλα λίγο. Το πεζάκι εδώ πέρα, στο δεντράκι. Πάμε να ξεκουραστούμε, δεν πάμε. Ναι, δεν πάω. Δηλαδή, τι έκανα, το μεγάλο σα έκανα 20 χρονών. Λέω από εκεί πέρα βγείτε έξω στην αγορά, μαζέψτε με ροκάματο και πήγαινε πάρτε στο FIFA ένα αυτοκινούμενο. Είδες. Δεύτερες, τρίτες γενιές. Σιγά σιγά εκπαιδεύονται. Σωστά. Όπω, τι είναι αυτό. Αυτό είναι τα ποδάκι ξυδάτο. Ωραίος. Μαράκι, βγάλε και τσιπουράκι, ωραίο. Λαρισέικο είναι, Τυρνάβου. Έλα να σας πω, παιδιά, εσείς εκεί απάνω από τα βλάκια. Το ηλιέλαιο δεν θα το φάμε. Θα φάμε ηλιόλαδο. Εδώ δεν θα φάμε. Όχι, δεν θα το ρίξει εκεί πέρα, αλλά αυτά είναι. Είναι happy hour τώρα, είναι πριν τα ψησίματα, τα μεζεδάκια, για να δούμε. Βάλε ηλιόλαδο. Τι λέει ρε φίλε. Και έχουμε και τέτοιο, έτσι. Παγάκια έχετε, γιατί εγώ δεν έχω τελειώσει. Έχουμε και δεκαράκι, μουσχάτο. Πω, κοίτα εδώ φίλε, Τυρνάβου, δεν σου είπα εγώ, η Βολιώτισσα Λαρισέικο τσιπουράκι. Λαρισέικο φίλε, κοίτα εδώ, θα πάρεις ντρόγιαλτις τώρα, κάνουμε διαφήμιση, Μπιλ. Κάνε το Μαρία έτσι, το τι κάνουν οι Βολιώτισσες, ξέρω εγώ. Όλα τα προϊόντα από τη Λάρισα. Άμα πας τσιπουράδικο στο τέτοιο, σου λέει Τυρνάβου θες. Αυτό πώς είναι τώρα. Αλλά αυτή... Στο Βόλο είσαι. Αυτό κάνεις έτσι, το κάνουμε λίγο ελαιόλαδο. Πρέπει να αντισταθμίσετε ότι ο Βόλος έχει θάλασσα, κατάλαβες. Κάτι πρέπει να έχετε κι εσείς. Ωραίο το εργαλείο. Δεν μου λες αυτά τα πέφτουν ντεκόρ είναι. Μ' αρέσει, τώρα, είσαι, είσαι φυσιοδίθης. Φυσιολάτρης. Φυσιολάτρης, φυσιοδίθης. Έτοιμος, τόσο απλά. Τέλεια. Ανοίξω και τα μπαλκόνια, να βάλω λίγο κλιματισμό τώρα λες ή μετά. Μετά που θα κοιμηθούμε λίγο, θα πέσουμε, θα κάνουμε λίγο σιέστα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δουλεύουμε όλο το χρόνο σαν τρελή, πρέπει να κάνουμε λίγο σιέστα το μεσημεράκι. Εγώ όταν είμαι διακοπές, κατεβάζω ρολά το μεσημέρι ένα διωράκι οπωσδήποτε. Δεν γίνεται φίλε χωρίς κλιματισμό. Όποιος δεν έχει κλιματισμό, ναι, να βάλει. Μέχρι και στο μηχανάκι μπορεί να βάλει κλιματισμό. Αυτή που πήρες από τον Αντώνη Ζαμπέτα δεν είναι. Ναι. Το ερκοντισιονάκι, ωραίο. Άντε να δω τι απόδοση έχει. Βασικά θα σε κάνει ψυγείο μέσα, έτσι. Το έχεις δοκιμάσει καθόλου. Το δοκίμασα, αλλά όχι στην πράξη. Στην πράξη, ωραία. Σήμερα, αύριο το δοκιμάσουμε. Εδώ είναι η πράξη, είναι ζεστές ημέρες. Το φέρει. Και έχει καλή τιμή, ε. Πόσο, το, πώς το πήρες. Εσύ το πήρες 8, αλλά πόσο, τόσο έχει. Η λιανική του. Εντάξει, αυτό λέω, η λιανική του πόσο έχει, να ξέρει ο κόσμος. Τέλεια. Είναι πολύ ωραίο, πολύ δυνατό εργαλείο. Για όσους έχουν σκηνές και τα λοιπά, είναι... Και αυτοκίνητο. Σε αυτοκίνητο, μα το κινηθεί στη σκηνή μετά, είναι πιο μεγάλο. Ναι. Δεν κάνει για σένα. Όχι, εμάς είναι 13.000 BTU, άστο. Αυτό είναι ολόκληρο θηρίο. Ναι, εσύ μπορεί να πας και στον ήλιο. Αυτό θέσει και λίγο ίσιο για να το δουλέψει. Ναι. Επειδή μου εντάξει τώρα, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Τζαμπέ, σκηνή. Είπαμε ότι βγάλουμε. Σπαρτιάτικα, αλλά δεν μπορείς να σπαρτιάτεις και να έχεις και 13.000 BTU, πώς το λες. Θα έχεις τρεις. Πόσο να έχει αυτό. Τριάρι, λες, είναι αυτό. Λίγο παραπάνω από την αναλογικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις τα specs. Πολύ γουρεύεσαι. Όχι. Αυτό λιγουρεύομαι. Αυτό που, έχω, που κάνω point την κάμερα. Ήρθα. Ωραίος. Τι κάνεις, καλαμαράκια. Τι έχουμε. Καλαμαράκια άκουσα. Είπα. Τι κάνεις, καλαμαράκια. Μαράκι θα ψήσουμε. Φάβα. Φάβα θέλει και, ναι, θέλει και να σου πω, μήπως ξέρετε κανένα, δεν μπορώ. Καλό να μας βάλει λίγο λάδι. Καναλαδιάρι. Ρε, βάλτε λίγο λάδι, ρε. Μπορεί ο λαδιών κάνετε. Βάλτε λίγο λάδι. Καλαματιανό, δικό μου, έτσι. Oh, welcome. Έτοιμο το σπιτικό μου. Τέλειο.
θα την ξυλοβγάλουμε εδώ έτσι λίγο πρόχειρα. Ωραία, πάνε να πιει μουζάκια τώρα και να βγούμε. Άντε. Τι θες να δεις αυτό μετά, άστο αυτό τώρα. Είναι χάλια μέσα. Μένουμε, κάνουμε δύο μέρες. Εγώ θα δω μόνο. Εσύ μπες να δεις. Το μόνο θα σου δείξω, κοίτα το τραπέζι. Το τραπέζι μόνο μια γρήγορη. Τι φτιάξει, παγάκι. Δεν φαίνεται τίποτα τώρα, αλλά έτσι. Άστο το κάνεις μετά. Τσεκάρω εδώ, εδώ. Τι λες, φίλε. Ναι. Ουρανός. Αυτός είναι από την Κίνα. Αναμένα. Το βράδυ θα το τραβήξαν οι σιρόπουλοι. Εδώ καφές, χαλιά μαύρα. Δεν σβήνουν, δεν σβήνουν. Ανοιχτά τα έχω. Ναι. Α, πρέπει να πάτησε με κρύο το... Έτσι υπάρχει. Η κόρη μου. Τζιπ, ναι. Κλιματισμός είναι αυτός. Ναι. Μόνο εμείς έχουμε κλιματισμό, εμείς οι δύο μόνο. Όχι, όλοι έχουν σχεδόν. Όλοι. Ναι. Και το μομπιλβέτα δίπλα σου έχει. Στο Γιούρα Μόμπιλ θα παλεύετε. Στο Γιούρα Μόμπιλ που δεν έχει ο κύριος Χρήστος μας, αυτός που είναι με το πλωμάριο του ζωοψυχοπή, θα του βάλουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν παλεύετε χωρίς κλιματισμό. Όχι, δεν παλεύετε μεσημέρα, κινηθείς με τίποτα. Ούτε βράδυ. Ωραίος. Αυτό είναι το μηχανάκι. Όπα. Ξέρεις από λάδι. Αυτό είναι ίδιο λάδι. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το μηχανάκι. Είναι δύο εβδομάδες μέσα στο τρένο. Αυτό εδώ πέρα το βάλα προχθές την Παρασκευή. Αυτό είναι το μηχανάκι. Κάτι που δεν ξέρεις γι' αυτό εδώ. Φύγει ο Χάρης μετά εδώ. Θα το κάνουμε έτσι μια στιγμή. Με προβληματίζει πρώτη μέρα. Αυτά είναι λίγο πριν αρχίσουμε να ψήσουμε. Γιατί μέχρι να ψήσουμε και να φάμε. Αυτά για να ανοίξει η όρεξη. Έλα, ρίχτω. Ήδρωσα, αλλά τώρα θα ανοίξω τα κλιματιστικά. Όταν κοιμηθούμε, είπαμε. Να πιούμε τα οζάκια μας, τα τσιπουράκια μας, τις δρακές μας. Έχω παγωμένη ρακή μέσα. Τι ώρα πετάμε, Χάρη? Μόλις κοιμηθούμε μετά τις 3, μέχρι τις 9 το βράδυ. Τέλεια. Η ουρανή είναι δική μας. Τέλεια. Εντάξει, ξέρεις, είδες τα καλάμια στην παραλία. Τι έχω να πουλάς, δηλαδή. Ξέρεις τι είναι. Βγαίνουν κάθε απόγευμα οι χελονίτσες και γεννάνε αυγά. Μπορεί να τις προλάβουμε. Είναι μεγάλες, τεράστιες. Έλα, ρε φίλε. Έτσι εδώ. Πιο μεγάλες. Τι λέει, φίλους θα δώσω. Περνάνε από δίπλα σου, δεν κολώνουν ή φοβούνται. Καταρχήν, αν μπει μέσα τώρα με μάσκα και πα στα 30-40 μέτρα, θα τις δεις κολυμπάνε. Περιμένουν να πάει απόγευμα για να βγουν να γεννήσουν. Τι θα σου πω, φοβούνται τον άνθρωπο, τι περπατάνε. Μπα, δεν νομίζω ότι φοβούνται. Η κόρη μου έβαλε μάσκα πατραχοπέδιλα και πήγε και τις βρήκε μέσα και μου λέει μπαμπά, γύρω γύρω, τις λέω μην πλησιάζεις γιατί μπορεί να δαγκώσουν, δαγκώνουν και λίγο γιατί νιώθουν απειλή, επειδή είναι για γένα τώρα, ναι. Είναι το ίδιο λάδι, το ξαναλέω πάλι. Ναι, αλλά τώρα έχει επίγευση. Κατάλαβε, τώρα δεν χρειάζεται πολλά, θα δεις. Δεν μπορεί, θα έχει βάλει κάτι άλλο μέσα. Δεν έχω βάλει τίποτα. Δοκίμασε εδώ. Μια γουλίτσα μικρή. Μα η καλαματιανή με το λάδι. Θα γραδάρουμε εδώ, θα βγάλουμε. Βρίσκει διαφορά. Τι βρίσκει διαφορά. Εγώ προϊόν της Ελλάδος. Τι είναι αυτό. Τι είναι. Τι διαφορά βρίσκει. Ποιο είναι καλύτερο. Το προϊόν της Ελλάδος είναι το λάδι. Ποιο είναι καλύτερο από τα δύο που το παράγουν. Και μισή το τρώνε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι. Λαγωνίας είναι αυτό, δεν είναι. Λαγωνίας είναι αυτό. Μεκονία είναι τόπι, παρόλο που είμαι και καλαματιανός κατά το ίμιση στην καταγωγή. Είναι ολόιδιο λάδι. Αυτό εδώ έχει ταγγίσει όπως και το δικό σου και αυτό εδώ πέρα δεν έχει ταγγίσει. Αυτό είναι ατόφιο. Τώρα είναι ακριβώς. Έχει χάσει όλες τις ουσίες του. Απλά είναι λιπαρό. Μήπως γι' αυτό μου. Επειδή είναι σαν το δικό μου και το ξέρω. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Σε λίγο που θα πιείς 2-3 να φέρω μπύρα παγωμένη. Τι θες, έχω. Πρώτα πρέπει να σηκώσω τον τρόνο. Τώρα θα αρχίσω να σε τσιγκλάω σιγά σιγά για να καταλάβεις γιατί πρέπει να πάρεις κάμπερ. Παγωμένη μπυρούλα εδώ μέσα έχεις. Έχω. Εδώ μέσα. Όχι μπυρά, έχω βάλει νερό. Μπυρούλα. Εγώ θα σε κεράσω μπυρά. Εσύ κεράσε με νερό. Τι θέλω να σου πω. Να σηκώσω μια τον τρόνο έτσι να δούμε από ψηλά πώς φαινόμαστε. Ναι, ναι. Τέλεια. Κλείσε να σηκώσω τον τρόνο. Καλέ. Σε βλέπω στο YouTube εσένα. Σε έχω δει στο YouTube. Εσύ δεν είσαι. Τι κάνει με τις μηχανές, Ντουκάτι και τέτοια. Ντουκάτι, μοτοσυκλέτες, MotoGP, ό,τι θέλεις. Τι σύμπτωση. Καλά, πού είσαι? Και εσύ τώρα και αυτοκινούμενα. Σόπα ρε φίλε. Γιατί έκανες κακάκια. Έκανες κακάκια. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι τώρα εδώ? Κάπου στην Πελοπόννησο. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρη. Εδώ είσαι, παρέα με εμάς είσαι. Παρέα με εμάς. Ναι, και τι δεν σύμπτωση. Έχω μετρήσει πόσα αυτοκινούμενα έχουν έρθει. Τι λες ρε φίλε. Μηχανάκι έφερες? Έχω φέρει ποδήλατο. Δεν πειράζει. Ντουκάτι e-bike all terrain για downhill. Πρόσεξε, Δομινίκη, άκουσα με. Δεν πειράζει που δεν έφερες, θα σε δώσω το δικό μου να κάνεις ένα Instagram. Έχω ένα κλασικό.
Το έχεις εδώ, μαζί ναι, σου. Ναι, ναι. Τι? Πεζό, μοτοποδήλατο. Μοτοποδήλατο. Μοτοποδήλατο από τα παλιά, πολύ παλιά. Α, έχει ταχύτητες. Όχι, πηγαλάς και παίρνει μπροστά. Ωραία, ενδιαφέρον. Και να άμα θες να δοκιμάσεις, το e-bike που έχω φέρει είναι φανταστικό. Χτες. Πού σε ρε φίλε, είναι κοριτσάκια και τα δύο. Γιώκη, Γιώκη, πίσια, πίσια αγάπη μου, ναι, πίσια. Τι ωραία που είναι. Είναι ενός, έχω δύο. Ναι, ναι. Η μεγάλη είναι 5 και η μικρή είναι 1. Το πιάνεις από εδώ, το σηκώνεις. Είναι αυτό, είναι για να το βρέχεις. Και όταν ζεσταίνονται κρατάει και κανένα χρύο. Εγώ έχω χερούλι λίγο. Το ναι. Παίρνω. Ναι, άμα θέλεις, κοίτα, δεν πιάνεις και μία έτσι. Αυτή είναι η Γιουκή, το καινούργιο μέλος της οικογένειας. Πόσο χάρηκα έτσι που σε γνώρισα και θα είμαστε και μαζί έτσι μια μέρα εδώ. Θα έχω ακούσει παρέα. Πάρα πολλά πράγματα για σένα. Ναι. Επιτέλους γνωριζόμαστε. Ωραία. Και είναι πολύ ωραία φάση γιατί είναι η τρίτη μας εκδρομή με το Θάνο. Ναι. Και πραγματικά θεωρώ ότι όποιος αγαπάει τα δίτροχα, αγαπάει και τα αυτοκινούμενα. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με όχημα. Ξέρετε, εγώ πιστεύω κάποιος που είναι δραστήριος γενικά, τα αγαπάει όλα. Δηλαδή, καγιάκ, ό,τι. Ναι. Μα το ωραίο είναι ότι είσαι στη φύση. Εμένα μου αρέσει που μαζεύεις τα πράγματα. Αθήνα, από Αθήνα είσαι εσύ. Μαζεύεις στο σπίτι, ξέρεις τα γιατί, μεταφέρεις. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, λες. Ναι. Το ωραίο είναι που είσαι στη φύση. Γιατί εγώ είμαι από Λάρισα στη φύση. Με ναι. Το που βγαίνω, ναι. Λαλάει κόκορα και ξυπνάω. Κατάλαβα. Ναι. Δεν θες κάποια φορά να τον πυροβολείς τον κόκορα. Όχι, όχι, μ' αρέσει. Τον έχω εκεί πέρα. Τον ταΐζω. Του γείτονα είναι. Όχι, εντάξει, δεν πυροβολούμε τους κόκορες του γείτονα. Και που λες. Σε 3 λεπτά είμαι έξω, έτσι. Mm. 3 λεπτά. Εγώ επειδή ταξιδεύω συνέχεια στο εξωτερικό, μένω κοντά στο αεροδρόμιο. Ναι, πού ταξιδεύεις? Είμαι 5 χρόνια δουλεύω στο MotoGP για το Red Bull, ως παρουσιάστρια και content creator. Συν όλα τα events με την Ducati, με την KTM, Harley Davidson, Triumph, τα πάντα. Πόσο χρονών είσαι? Πόσο με κάνει? Καμιά πινταριά. Έλα να παίξουμε, 45. Έλα εδώ. 45, 50, εκεί μέσα σε κάνω. Μικρή είσαι. Πόσο μικρή? Κάτσε, είπες 3 μπροστά. Είδες, το ναι. Πρόβο, ναι. 36, πιο μικρή. Εκείνη. Έλα ρε. Είναι, κάνει κακάκια. Ρε εσύ, 36 είσαι. Δεν φαίνεσαι, με τίποτα μιλάμε. Στο αεροδρόμιο πλέον έχω πρόβλημα, γιατί ο κόσμος κοιτάει το διαβατήριο, κοιτάει εμένα και λέει δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πλαστό. Ναι, μου το έχουν πει 2-3 φορές. Ναι, και με ναι. Έχουν κρατήσει και έξτρα μισή ώρα στο αεροδρόμιο, γιατί νομίζουν ότι έχω πλαστό διαβατήριο. Ναι. Λέω, παιδιά, έχω άλλα τόσα έγγραφα που γράφουν 1900. Πού πηγαίνεις συνήθως? Οι αγώνες μας είναι, έχουμε 7 race weekends, πώς λέγονται τα race weekends τώρα στα ελληνικά, Σαββατοκύριακα αγώνο, ναι. 7 σε όλη την Ευρώπη, οπότε έχουμε Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, τώρα την Τετάρτη φεύγω Ολλανδία στο Άσεν. Ισπανία, και σε Ιταλία, περιμένει και το Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία. Σε περιμένει το team, σου δίνει εξοπλισμό. Εγώ είμαι παρουσιάστρια στο Red Bull MotoGP Rookies Cup. Είναι η πρώτη κατηγορία στο MotoGP. Έχουμε 26 αθλητές και είναι από όλο τον κόσμο η πιο γρήγορη έφηβη, 15 με 19 χρονών. Οπότε είναι η πρώτη κατηγορία στο MotoGP. Παρακολουθείς MotoGP? Όχι. Βαλεντίνο Ρώση, τον έχεις ακουστά? Πολλές φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Μετά είναι ο Μάρκ Μαρκές, που είναι 8 φορές πρωταθλητής. Τον Ρώση τον ξέρω πιο πολύ. Για να φτάσεις στο επίπεδο του Ρώση πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου. Η πρώτη κατηγορία για να μπει στο MotoGP είναι το Red Bull Rookies Cup. Εγώ δηλαδή, ρε εσύ, Ντομινίκη, άμα θέλω να γίνω σαν το Ρώση, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσω. Κοίτα, αυτά τα παιδιά ξεκινάνε. Να πω και εγώ να γραφτώ. Τριών ξεκινάνε. Κοίτα, άμα έχει τον Παππούδον θα έρθω. Οι παππούδες που θέλουν να γίνουν. Σινιόρ, κατηγορία σινιόρ. Που θέλουν να γίνουν Ρώση κάποια στιγμή. Νομίζω και με το ύψος θα έχουμε πρόβλημα, γιατί ήδη οι αθλητές που είναι στο δικό μου το ύψος, 1,75, είναι πολύ ψηλοί. Δηλαδή ναι. Ο Λούκα Μαρίνη που είναι λίγο πιο ψηλός είναι, ας πούμε, φοβερή εξαίρεση. Οι αθλητές πρέπει να είναι κοντοί, ο Ντάνι Πεντρόσα είναι τόσος. Ο Ντάνι είναι τόσο, ρε. Δεν το ξέρω. Είναι legend. Ο Ντάνι Πεντρόσα είναι legend. Εδώ πέρα υπάρχει κόσμος που τον ξέρει όμως. Ναι. Το Travel Motor είναι ένα κανάλι το οποίο έχει πολύ κόσμο μέσα, είναι φορτωμένο με κόσμο μέσα, κατάλαβες. Ναι. Ναι. Έχω πολύ πράγμα. Τι αγαπάνε συνήθως οι followers σου? Κοίτα, εγώ έχω ό,τι να είναι μέσα. Δηλαδή έχω πιστούς ναι. Που παρακολουθούν, έχω
Από όλο τον κόσμο έχει 400.000 συνδρομητές. Βάζεις υποτιτλούς? Όχι, τίποτα. Και πού δεν καταλαβαίνουν ελληνικά? Αυτοί με ακολουθούσαν παλιά. Άντε ρε, μπράβο. Γιατί έμεινα Ιαπωνία παλιά, στο Τόκιο. Και εγώ έμεινα 2 χρόνια στην Ιαπωνία. Πού? Στο Τόκιο. Σε ποιο μέρος? Στο Άζα Μπουτζούμπαν. Δεν το ξέρω. Πού είναι το Ροπόγγι? Ροπόγγι Χίλς. Κάτω, ναι, κάτω, νότια. Είναι το Άζα Μπουτζούμπαν που είναι στο, και καλά. Στο Ουένο. Ουένο, Ακιχάμπαρα. Όχι, Ακιχάμπαρα είναι μακριά. Εκεί έμεινα εγώ. Πόσο καιρό έκατσες? Για χρόνια ήμουν. Νιχόγκο Σάμπερου. Νιχόγκο Τσότοτακε. Αστικό είναι! Δεν μιλάω Ιαπωνέζικα. Λίγο, αυτό μου είπες τώρα. Εγώ μίλαγα πολύ καλά, αλλά έχω να το χρησιμοποιήσω. Εγώ δεν μάθαινα, τίποτα, δεν ασχολούμαι καθόλου. Έφαγες οικονομιάκι? Όχι, δεν έτρωγα Ιαπωνέζικα. Κανένα ράμεν έτρωγα. Ράμεν. Αλήθεια. Έτρωγα κάρε ράιζο. Εγώ τα μαγειρεύω όλα τώρα και ο σύντροφός μου που είναι Έλληνας, ενώ δεν έχει έρθει η Ιαπωνία, λατρεύει το Ιαπωνέζικο φαγητό, αλλά όχι σούσι. Κοίτα, εγώ έμεινα πριν χρόνια, περάσανε 10 χρόνια που έφυγα. Εγώ 10 χρόνια έφυγα. Ναι. Ήμουν τα τελευταία φορά που ήμουν 14 ήμουν. Εγώ βρέθηκα εκεί, δεν ήθελα να πάω, βρέθηκα τυχαία. Τι έκανες εκεί? Παντρεύτηκα Ιαπωνέζα. Άντε ρε, ναι, ναι. Και στο Τόκιο. Και με πήρε εκεί, όχι εδώ. Και με πήρε και εκεί. Και τώρα είσαστε μαζί? Τώρα ο ένας είναι εδώ, άλλος εκεί. Χωρίσατε. Έρθει και η κόρη μου σε... Έχετε και παιδάκι. Έχει εγώ μια κόρη σε μεσένα, σε ύψος. Μισή Ελληνίδα, μισή Ιαπωνέζα. Ναι, ναι, ναι. Άντε ρε, μπράβο. Και μιλάει ελληνικά? Τρεις γλώσσες μιλάμε. Λίγο ελληνικά, λίγο Ιαπωνέζικα, λίγο... Γιατί εγώ είμαι από Σλοβακία, οπότε σπίτι μιλούσαμε σλοβάκικα. Μεγάλωσα Ελλάδα από τρίτη δημοτικού. Και 20 χρόνια ζω στο εξωτερικό, μιλάω γι' αυτό και μιλάω αγγλικά στο κανάλι μου. Γιατί ξεκίνησα το κανάλι μου στην Αγγλία. Ναι, εγώ νομίζω ότι είσαι Αγγλίδα σε κάποια φάση. Όχι, ζούσα 7 χρόνια στο Λονδίνο και όταν αγόρασα μοτοσυκλέτα. Έρχεται κι άλλο ένα αυτοκινούμενο. Ο Μάκης είναι, όχι. Λοιπόν. Γίνεται χαμούλης εδώ, Είσαι μορφή μεγάλη. Και εγώ ξεκίνησα modeling το 2005 από την Ιαπωνία. Εδώ ρε, Είσαι μεγάλη μορφή. Κοίτα, μπορεί να ξέρεις γλώσσες τέτοια. 5 γλώσσες. Αλλά βλάχικα δεν ξέρεις. Κοίτα, ξέρεις που μεγάλωσα. Πού? Στη Βέρεια, νομοήμα θείας. Α, εντάξει, κάτι ξέρεις. Οπότε κάτι γνωρίζω. Αλλά είχαμε πόντιους, πολλούς πόντιους. Κάτι ψηλά ξέρει το Χωριζάκι. Σε λέω, με λες και. Θεσσαλονικιώτικα. Το λάμδα μου είναι έντονο και Θεσσαλονίκη και Σλοβακία. Οπότε Σλοβακία είναι λίγο έντονο το λάμδα. Α, έχετε εκεί έτσι. Η προφορά μου, ναι. Καλή φάση. Σε παρακολούθησε έτσι σε βίντεο που είχες κάτι μηχανές, κάτι γυμνές Triumph νομίζω ήτανε. Ντουκάτι, Monster, ναι. Πώς τα λένε, δεν ξέρω. Ντουκάτι, τώρα τελευταία το Street Fighter έχω οδηγήσει και το KTM, το Super Duke 1390 Evo R. 190 άλογα. Εντάξει, τι είναι 190 άλογα. Δεν καταλαβαίνεις, είναι τέραστη. Σιγά μου, τώρα παραλέτε το αρχισιά τώρα. Δεν είναι τίποτα. Πρέπει να την πάρεις να οδηγήσεις μια στην πίστα, να τα πούμε μετά. Ξέρεις ποιο οδήγησα? Το Super Duke, νομίζω, Super Duke, το 1290. Ναι, το 1390 είναι πιο δυνατό. Ναι, το ξέρω. Εγώ το δοκίμασα το 1290, το είχα για 2 ώρες και τρόμαξα. Αλήθεια. Ναι. Πολύ καλό. Πόσο το άνοιξες τον κάτω, 3/4, τέρμα, μισό. Τέρμα, το άνοιξα τέρμα. Το άνοιξε. Ναι. Το άνοιξα τέρμα, γιατί είχε τα συστήματα πάνω, ούτως ή άλλως. Δεν σηκώνεται σου, ζωή. Ήτανε στο Orange Day. Α, πήγε στο Orange Day, τώρα το Σαββατοκύριακο. Όχι, πριν 2 χρόνια και επειδή είμαι YouTuber, μου το έδωσαν και πήγαινα βόλτες. Έκανα έτσι το δοκίμασα να το κάνω και βιντεάκι. Έχω πάει φέτος, δεν ήμουν στα Orange Days, γιατί ήμουν στο εξωτερικό. Αλλά πηγαίνω συνέχεια. Είναι ωραία αυτά τα event. Τώρα, ας πούμε, θα φύγεις, θα βγεις σε εξωτερικό και θα κάτσεις μέρες. Τώρα θα φύγω. Το Race Weekend ξεκινάει. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο το MotoGP. Πάντα, στάνταρ. Οπότε φεύγω Τετάρτες και επιστρέφω Δευτέρα. Έρχεσαι αμέσως. Εκεί με το που κατεβαίνεις, έρχεται σε παίρνει κάποιος? Με το που κατεβαίνω έρχεται η ομάδα μου, ο cameraman, οι οποίοι περισσότεροι είναι Άγγλοι, όλο το crew. Cameraman, production team, producer. Πάμε όλοι μέσα στο ξενοδοχείο. Και το πρόγραμμα είναι τις Πέμπτες. Κάνουμε track walk. Ξέρεις, είναι το track walk. Πώς δεν ξέρω. Για πες. Δεν ξέρω. Το track walk, σκέψω ότι εδώ ας πούμε είναι η πίστα, έτσι. Ναι. Το track walk δεν οδηγάνε εκείνη τη μέρα. Συνήθως όλοι οι αθλητές μαζί με τους προπονητές και τους rider coaches περπατάνε την πίστα. Και σε κάθε στροφή σταματάνε, κοιτάνε. Αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό. Πώς είναι η
αυτό κάνει. Πού να το κάνω αυτό. Ναι. Άμα θέλετε κανένα άτομο να περπατάει. Τσεκάρουνε πού έχει grip και πού δεν έχει. Πού έχει ένα σημαδάκι. Πού είναι το breaking point. Κοιτάνε, κοιτάνε όλη την πίστα. Γραμμές, τα όχι, κοιτάνε μόνο που δεν κοιτάνε έτσι. Σταματάνε σε κάθε στροφή. Ψάχνουν μελετάνε. Κατάλαβα. Θέλουν απ' έξω και ανακατοτά. Οπότε η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στο track walk. Και μετά το απόγευμα η πίστα είναι ελεύθερη και όποιο θέλει πάει και τρέχει. Ή κάνει. Πρώτα, να σε βγάλω βίντεο. Είσαι και εσύ στο βίντεο. Τώρα τραβάει. Δεν σταματάει η κάμερα. Δεν σταματάει η κάμερα. Αν ναι. Ρεκ, βλέπω ρεκ. Πόσες μπαταρίες έχεις φέρει. Αυτή είναι η κάμερα. Μπορεί να έχει γράψει ώρες ατελείωτες. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και που λες τις Πέμπτες, μετά το απόγευμα είναι ελεύθερη πίστα και όποιος θέλει παίρνει ποδήλατο, κάνει ποδηλατάδα, πάει για τρέξιμο. Όλοι οι αθλητές έχουμε την πίστα ελεύθερη. Κάνουμε συνεντεύξεις, τα πάντα. Παρασκευή ξεκινάει ο θόρυβος. Ξεκινάνε τα free practice. Εμείς έχουμε FP1, FP2 και qualifying. Ναι. Οπότε ό,τι συνέντευξη θες να κάνεις πρέπει να γίνει. Πάμε στον ίσιο. Εκεί έχει φασαρία όμως. Ίσιο έχει. Εκεί. Α, πάμε πιο πέρα εκεί. Ναι, πάμε να δούμε λιγάκι. Πάμε τι βόλτα. Ωραία που είναι το μέρος. Πάμε εδώ. Βόλτα να γνωριστούμε. Είναι μαγικό το μέρος. Εγώ δεν έχω ξανάρθει. Πού πάμε. Είμαστε όμως. Μην τις λες. Νότια από τη λίμνη Καλιάφα. Μην τις λες. Ήταν να πάμε λίμνη Καλιάφα, αλλά τελικά εδώ καταλήξαμε. Δεν πειράζει μα. Και μετά, Σάββατο, έχουμε αγώνα. Το MotoGP έχει sprint race το Σάββατο. Εμείς έχουμε αγώνα 1 και την Κυριακή αγώνα 2. Πάμε εκεί η βόλτα. Πάμε εκεί η βόλτα. Και τις Δευτέρες μετά επιστρέφω σπίτι. Και μετά, τον τέλη Ιουλίου, έχω το World Ducati Week. Ξέρεις τι είναι αυτό? Κοίτα. World Ducati Week. Άμα σου πω ότι ξέρω... Αμπιστεύματα. Λοιπόν, κάθε 2 χρόνια στην Ιταλία στο Μιζάνο, δεν ξέρω αν έχει διοργανωθεί κι αλλού, αλλά πρόπερση έγινε στο Μιζάνο. Μαζεύονται όλοι οι ντουκατίστοι από όλο τον κόσμο, με όλες τις ντουκάτι μοτοσυκλέτες, για αυτό το event που λέγεται World Ducati Week. Παγκόσμια ντουκάτι εβδομάδα. Και γίνεται ένα τριήμερο. Να πάμε εκεί, στο νησί. Α, τέλεια. Αλλά πάμε από γύρω μας φανταφίδια. Ναι. Το ξέρεις ότι είσαι από τους λίγους, πολύ λίγους που μιλάω και δεν τους διακόπτω. Γιατί, εγώ πάνω, πάνω, γιατί τους διακόπτεις? Διακόπτω όλους. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Βαριέσαι? Όχι, δεν ξέρω. Ίσως δεν ξέρω. Ίσως επειδή είσαι γυναίκα, δεν ξέρω. Γιατί τους διακόπτεις, το έχεις φιλοσοφήσει? Από τη μάνα μου το πήρα αυτό. Τη μαμά σου διακόπτω. Ναι, ναι. Εγώ διακόπτω γιατί ενθουσιάζομαι πολύ. Και πολλές φορές μιλάει ο άλλος και ενθουσιάζομαι. Ίσως ξέρεις τι γίνεται με σένα τώρα. Όχι, τι είσαι γυναίκα και δεν σε διακόπτω. Δεν παίρνω χαμπάρι και γυναίκες διακόπτω. Δεν έχει να κάνει με το φίλο αν διακόπτουμε προσπαθώ, ή όχι. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που λες. Ντουκάτι για την πίστα και τέτοια. Και μέχρι να καταλάβω εσύ συνεχίζεις, καταλαβες. Και δεν προλαβαίνω να σε διακόψω. Είναι δροσιά, παιδιά. Εδώ. Μα τόση ώρα είμαι έτσι, γιατί δεν έχω ποτέ, δεν περίμενα να είσαι με την κάμερα και δεν πήρα γυαλιά ή λίγο. Έτσι είναι το τραβλμό το. Αυθόρμητο. Λοιπόν, αυτό θα είναι προς το παρόν το στούντιο. Εδώ πέρα, μια χαρά είναι. Δεν έχουμε παράπονο. Απλά να μην έρθει να κουκουνάρει στο κεφάλι μας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πώς ξεκίνησες? Πώς ξεκίνησες? Ναι, ναι. Τι είπες? Να πω την ηλικία. Είπαμε την ηλικία μου. Έτσι. Την ηλικία την είπες. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι πριν. Φαίνεσαι τουλάχιστον 15 χρόνια νεότερη. Χωρίς πλάκα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, επειδή σας δίνω, δεν ξέρω. Όχι, είναι baby face. Έτσι το λένε αυτό. Είναι baby face. Ναι. Και δεν φοράω και make-up, ούτε κρέμα δεν έχω βάλει. Κοίτα, μην γεράσει απότομα μετά, γιατί μου φαίνεσαι 15. Φίλο, καλέ. Ενώ φαίνεσαι 15 χρόνια νεότερη, ξαφνικά απότομα. Εγώ το έπαθα αυτό. Εγώ. Εν τω μεταξύ, έχω κάπνιζα πολλά χρόνια. Ξέρεις γιατί πόσο χρόνο είμαι εγώ. Τώρα αλλά... το έχω κόψει. Μην με κάνεις χάρη, πες πόσο χρόνο φαίνομαι. 42. Πόσο? 42. 46, 47. Είδες, μια χαρά είσαι. Κουρεύτηκα τώρα. Μια χαρά είσαι. Αλλά φαινόμουν πιο μικρός και μετά τάγκ μια απότομα. Και τώρα εσύ... λέει ότι το τσιγάρο σε γερνάει. Εγώ κάπνιζα από λίγο στο... μέχρι 27 χρονών. Είναι και στο τα γονίδια. Γονείς τέτοια, ας πούμε, παίζουν ρόλο. Ένα κανόνα έχω. Χρειάζομαι 8 ώρες ύπνο. Αν είναι 3, 4, 5, 6, νομίζω ότι 8 ώρες ύπνο, που το λένε στα αγγλικά και beauty sleep, είναι must. Το χρειαζόμαστε. Ο οργανισμός μου προσωπικά είναι καλά, είναι χαρούμενος όσο κουρασμένη και αν είμαι, αν υπάρχουν ένα 8 ώρα εκεί. Ναι.
Αυτό νομίζω είναι το μυστικό μου. Εμένα πλέον, Δομινίκη, να σου πω την αλήθεια τώρα, δεν με νοιάζει καθόλου η εμφάνιση. Δηλαδή, όταν λέω δεν με νοιάζει καθόλου, όταν λέω δεν με νοιάζει η εμφάνιση, εννοώ δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι τέρμα average, δηλαδή να είμαι 46 χρόνια και να είμαι ok. Ναι. Ούτε όμορφος, ούτε άσχημο, τίποτα. Όχι. Normal. Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι το πιο βασικό. Εδώ, μέσα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα πήγαινα γυμναστήριο για να φαίνομαι ωραίος. Για την υγεία σου θα πήγαινε. Ναι, 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 ναι. Δεν πάμε για το ψάχνι. Αφού κρύβομαι μόνος μου. Για μας πηγαίνουμε. Πίσω πώς είναι τα μαλλιά. Έλα. Ε. Κάνουμε ένα interview και έρχομαι. Περίμενε, ερχόμαστε. Θέλω να πάνε θάλασσα να βουτήξουνε. Βλέπεις το μαλλί πίσω. Ναι. Το μακέλυψα. Κουρεύτηκα εγώ με τη μηχανή μόνος μου. Μια χαρά είναι. Ναι, θέλω να σου πω, επειδή μου δεν κοιτάω το style, τέτοια, τι θα φορέσουν, παντόφλες, ό,τι να είναι. Ναι, οι παντόφλες είναι ό,τι να είναι, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι και ωραίες. Ναι, αλλά βέβαια. Αλλά και οι δικές μου κοίτα παντόφλες, εγώ βγαίνω. Κοίτα, στο κέντρο της πόλης δεν βγαίνω έτσι. Ναι. Αλλά στα προάστια βγαίνω, δηλαδή. Εγώ είμαι χήμα, γενικά, εντάξει, θα βάλω, ας πούμε, λίγο ρουζάκι, λίγο μάσκαρα και... Εσύ είσαι και γυναίκα κιόλας και είσαι και... Μ' αρέσει να είμαι λίγο περιποιημένη, όμως θα είμαστε φυσικές. Είσαι και μοντέλο, είσαι και γυναίκα, δεν γίνεται να το παρατήσεις. Κοίτα, μοντέλο, είναι η δουλειά μου, δεν είμαι μοντέλο. Ναι ρε παιδί μου, πρέπει είναι να... Είναι διαφορά όμως. Πρέπει να ασχολείσαι. Πρέπει να ασχολείσαι, δεν μπορείς να το παρατήσεις και να πεις α, ό,τι να είναι. Δεν ασχολούμαι για το μοντέλο, για μένα. Ναι. Θέλω εγώ μέσα μου να νιώθω καλά, να είμαι υγιής και να νιώθω ότι είμαι εντάξει ρε παιδί μου, το σώμα μου, το δέρμα μου, αυτά τα μαλλιά μου δεν τα βάφω, είναι φυσικά, δεν κάνω τίποτα. Θέλω, γενικά πιστεύω ότι πρέπει να επαναφέρουμε πίσω τη φυσική ομορφιά και το φυσικό τρόπο ζωής. Δεν ασπρίζουν, άμα ασπρίσουν κάποια στιγμή θα σου πω εγώ μεταβάφιση, όχι. Δεν πειράζει, θα το αφήσω άσπρο. Σφαρά. Ναι. Άσπρο τελώς. Απλά στις ξανθιές το καλό είναι ότι δεν πολύ φαίνονται οι άσπρες τρίχες. Άσπρο... Μπορεί και να έχω άσπρες τρίχες, αλλά δεν φαίνονται. Εντελώς άσπρα, δηλαδή θα τα άφηνες. Ναι. Φυσικό. Τέρμα άσπρα. Είσαι τρελή μορφή. Δεν είναι, να σου πω κάτι, είμαι η πρώτη που θα ασπρίσει, όλοι δεν ασπρίζουμε. Ναι, είσαι τρελή μορφή. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θα συνεχίσουμε τη συνέντευξη σε λίγο. Πάμε προς τα εκεί. Ναι, κάτσε στον ίσιο και να πάμε απότομα. Δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα εκτός κάμερας, έτσι δεν είναι. Ένα γεια είπαμε. Γεια και ντάγκ το τράλωμα. Μόλις πήρες το σκύλο, γιατί εκεί είχε φασαρία. Ναι. Θα γινόταν χαμός. Μόλις πήρες το σκύλο, εκεί είχε ήλιο μετά. Το σκυλάκι έκανε την ανάγκη του, το πήρε εκεί ο φίλος σου, πώς το λένε. Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Σε περιμένει τώρα ο Αλέξανδρος. Πάμε να βουτήξουμε, παιδιά, γιατί ναι. Χτες ξενυχτήσαμε. Θα σε δώσω το μηχανάκι να το κάνεις βόλτα. Θα σε αρέσει πάρα πολύ. Είναι, θέλω δηλαδή... να το δω. Έχεις φωτό. Εγώ θέλω να δοκιμάσω το ποδήλατο, γιατί όποιος το δοκίμασε, όλοι μου είπανε, στο πρώτο πετάλι τρελάθηκε ο κόσμος. Θα το δοκιμάσω. Είναι φανταστικό. Εγώ φαντάσου, δεν μου αρέσανε τα ποδήλατα. Ήμουν φουλ αρνητική. Δεν ήθελα καθόλου. Έλεγα ότι χρειάζομαι engine. Τι κάνει. Και τελικά, το λατρεύω το ποδήλατο. Είναι απίστευτο. Έχεις φωτό. Ναι. Αχου, έχω δει τέτοια στο Birmingham, στο μουσείο που πήραμε. Ναι, ναι. Αυτά, αυτό μπορείς να το κάνεις και στο Instagram. Να κάνουμε ένα review, ναι. Στο Instagram, ναι. Του πότε είναι, ποιας χρονολογίας το δικό σου. Κοίτα, είναι καινούριο σχετικά, αλλά δεν έχει αλλάξει αυτό. Είναι από το 60 έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι... Τι αυτό, ωραία. Ναι, και μπράβο. Μπορείς να κάνεις βόλτα, βίντεο, τέτοια, αφού έχεις δίπλωμα. Δεν είναι μεγάλος πλέον, το πήρες το δίπλωμα. Ναι, έβγαλα, λοιπόν, να το πούμε και αυτό. Έβγαλα, πώς ξεκίνησες με ρώτηση. Ναι, ναι, και μετά ξέχασα. Το είπαμε και μετά μας πήρε η κουβέντα. Ναι, ξέχασα και λέω κάτι ήθελα να το ρωτήσω τώρα. Και ξέχασα, λέω, γι' αυτό είπα, θα τη συνεχίσουμε μετά τη συνέχεια. Ήταν όνειρο ζωής. Ναι. Γονείς μου όμως δεν μου το επιτρέπανε. Επειδή ήμουν γυναίκα και κοπέλα. Τώρα θυμάμαι, γιατί το είχα δει στη συνέντευξη αυτό που είχες. Σίγουρα η μητέρα και ο πατέρας θέλουν να προστατέψουν πιο πολύ την κόρη τους και το παιδί τους θέλουν να προστατέψουν, αλλά συγκεκριμένα το κορίτσι δεν είναι για τη μοτοσυκλέτα. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Σ' αρέσει η μοτοσυκλέτα, ε? Ήταν όνειρο ζωής. Εγώ παιδάκι έβλεπα μηχανές στους εντουράδες και τράβαγα με τα ρούχα της μαμάς μου και έλεγα μαμά, είσαι αγοροκόριτσο. Ναι. Είμαι πολύ θηλυκή. Ναι, αλλά... το ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, το λέω αγοροκόριτσο. Μ' αρέσει
πέρυσι, κάνω wakeboard, snowboard, παρέα... windsurf, στο... έκανα καράτε, είμαι πρωταθλήτρια καράτε. Στην Ελλάδα πότε ήρθες? Η Ελλάδα ήρθα τρίτη δημοτικού. Ωραία, ήμουν, άρα το 95, τρίτη, κάπου εκεί, τρίτη δημοτικού. Ξέρω, ναι. Όταν ήρθες Ελλάδα έκανες παρέα με αγόρια? Ναι, και έκανα καράτε. Με κορίτσια έκανες παρέα? Δεν μου κάνανε παρέα. Συζηλεύαν. Ήμουνα ξένη, δεν ξέρω. Συζηλεύαν, συζηλεύαν. Το ξέρω αυτό. Δεν είχα φίλοι. Ναι. Σε ζηλεύανε. Έπαιζα ποδόσφαιρο με τα χώρια και ποδηλατάδα. Το αντίθετο φίλο δεν σε ζηλεύει. Μπορεί να σε θαυμάζει, μπορεί να είναι ερωτευμένος, μπορεί οτιδήποτε, αλλά δεν σε ζηλεύει. Ενώ το ίδιο φίλο το έχω κι εγώ αυτό. Δηλαδή, είναι δύσκολο. Πάω κάπου, θέλω να γνωρίσω ανθρώπους και αυτοί μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταγωνισμού. Ανταγωνισμού, ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Επίσης, κουλάρισε, ναι. Μοντέλο, το σώμα μου είναι έτσι, με έχει φτιάξει ο Θεούλης έξι, δόξα τω Θεώ και τέριαζα κατάλληλα σε αυτή τη δουλειά. Μια φυσιολογική. Και εγώ φυσιολογική, ναι, γυναίκα είμαι, αλλά μια γυναίκα η οποία δεν κάνει τη δουλειά του μοντέλου. Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση με μια κοπέλα που είναι επαγγελματίας. Και πρέπει, ναι, να έχει ωραίο σώμα, ωραίο δέρμα, ωραία νύχια, ωραία μαλλιά, όλα αυτά γιατί πρέπει να είναι έτσι για τη δουλειά τη. Ναι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις και γενικά δεν είναι υγιής να συγκρινόμαστε με κανέναν. Όλοι είμαστε ξεχωριστοί με το δικό μας και μοναδικό τρόπο. Ναι, 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 ναι. Δεν υπάρχει μόνο μία χαλάμε. Που νίκησε όλο αυτόν τον κόσμο, έτσι. Ακούτε ρε ρεμάλια. Μόνο ένα. Κάτσε να τους πω. Ναι. Ακούτε ρε ρεμάλια. Όταν τα λέω εγώ αυτά, ναι, κοιτάξτε τη δουλειά σας, τον εαυτό σας, κοιτάξτε μόνο. Κοιτάμε την κατσίκα του γείτονα. Ναι, ναι, ναι. Με τη δικιά μας την κατσίκα. Και αν δεν έχουμε, να δουλέψουμε σκληρά να πάρουμε μία. Και άμα έχει ο γείτονας καλή κατσίκα, μπράβο, πήγαινε με ένα ποτηράκι να σε δώσει και λίγο γαλατάκι. Ναι, ή να σου λίγο νεράκι και χάιδεψε την κατσίκα. Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε να τη βρήσουμε την κατσίκα. Πηγαίνεις στη Σλοβακία? Ναι, πηγαίναμε με μοτοσυκλέτες. Συχνά, δηλαδή έχεις επαφές εκεί? Είμαι τουρίστας. Έκανα tour με Harley Davidson και γύρισα όλη τη Σλοβακία. Το ξέρεις ότι η Σλοβακία έχει τα πιο πολλά κάστρα? Είναι χώρα με τα πιο πολλά κάστρα σε όλη την Ευρώπη. Εγώ αυτό που ξέρω ότι η Σλοβακία έχει πολλά ακριβά βινιέτα. Τι βινιέτα? Τι είναι αυτό? Α, Σλοβακία, όχι Σλοβενία. Ναι. Όλοι τον μπερδεύω αυτά. Όλοι, ναι, τον μπερδεύω. Σλοβακία, Μπρατισλάβα. Εντάξει, έχω πάει εγώ και εκεί. Εγώ είμαι μία ώρα είναι η πόλη μου από την Βρετανία. Πήγα και στη Βιέννη και στη Μπρατισλάβα πήγα. Έλα, πάμε στη. Τι ήθελα να σου πω. Θέλω. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα θέλω να μας πεις. Πώς ξεκίνησα. Ναι ρε φίλε, με τα social. Λοιπόν, το μηχανάκι είσαι αγοροκόριτσο. Ωραία. Πάει, τέλος. Πάντα ήθελα να οδηγάω μηχανή. Κάτσε να πω από τον ήλιο. Ναι. Πάντα ήθελα να οδηγάω μηχανή. Δεν μου το επιτρέψαν οι γονείς μου, δεν με πήγαν ποτέ σε μία σχολή. Τέλος πάντων, ζώντας στο Λονδίνο, δεν άντεχα άλλο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έπαιρνα 5 μετρό, 2 λεωφορεία και περπάταγα άλλα 40 λεπτά για να φτάσω στη δουλειά μου. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ ζόρικο γιατί έφτανα στη δουλειά μου και σαν μοντέλο έπρεπε να είμαι κεφάτη, χαρούμενη, ξεκούραστη. Εγώ έφτανα ιδρωμένη, τσατισμένη, νευριασμένη. Είσαι στο μετρό και μυρίζεις τη μασχάλη του καθένα. Δεν το άντεχα αυτό. Ήθελα να νιώθω πιο αυτόνομη και να μπορώ, παιδί μου, μόνη μου να κάνω πράγματα και να φτάνω στη δουλειά μου ήρεμη. Ναι. Τελικά πήγαμε για ένα πρωινό στο bike set. Το ξέρεις το bike set? Όχι, δεν ξέρω πολλά πράγματα, να ξέρεις. Είναι ένα motorcycle club το οποίο έχει εκθεσιακό χώρο, εστιατόριο, κατάστημα. Είναι τύπου hipster κατάσταση. Παιδί μου, πώς έγινες social? Αυτό. Ναι. Αγοράζω μια μοτοσυκλέτα εκεί. Ναι. Την είδα, την ερωτεύτηκα, ποια? Την αγόρασα. Ένα Honda CBF 250 Custom. Α, το οποίο, ωραία, το αγόρασα και μετά έβγαλα δίπλωμα. Κατάλαβα. Με το που βγάζω δίπλωμα και οδηγάω τη μηχανή, δεν μου αρέσει γιατί είναι 205 κυβικά, δεν μπορώ να κάνω μια προσπέραση. Τη δίνω πίσω και πάω και αγοράζω μια Ducati. Με γράφουν άρθρο στο Sunday Telegraph News που λέει ότι ένα top model κυκλοφορεί στα casting με μια Ducati. Κατάλαβα. Το βλέπουν τα κεντρικά στην Ιταλία. Πες μου λίγο αλήθεια. Ναι. Το έχεις στο μυαλό σου τι μπορεί να γίνει αυτό? Τι μπορεί να γίνει? Ότι μπορεί. Όχι! Πλάκα κάνεις. Αλήθεια τώρα. Έκλαιγα καλέ όταν με πήραν τηλέφωνο, έκλαιγα. Και με κάλεσε η Ducati στα κεντρικά στη Μπολόνια για ένα press lounge και βρέθηκα με όλους τους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Ήμουν εκεί και μου λέγανε εσύ είσαι το μοντέλο. Έγινες κατά λάθος, ναι, social. Ακριβώς. Το ξέρεις. Και αλέξανε. Το ξέρεις ότι και εγώ κατά λάθος έγινα. Ναι. Ξέρεις πως έγινα εγώ κατά λάθος. Είχα πάει σε ένα event στο Τόκιο. Ναι. Εντάξει, μάκου... ξεκίνησες και από τα καλύτερα, έτσι. Ναι, στο Οντάιμπα, άμα το ξέρεις. Ναι, Οντάιμπα, ναι, έχω πάει. Ναι, ναι, εκεί πέρα είχε μια έκθεση. Και πήγα εκεί πέρα και έκανα ένα βίντεο για πλάκα. Ναι. Για να το δει ο Χάρης, ο, ναι, ο Ρέστης, ναι, φίλοι που πετούσαν μαζί. Είσαστε χρόνια φίλοι. Πολλά χρόνια. Ο Χάρης, συγγνώμη που διακόπτω, ήταν ο πρώτος φωτογράφος που με έχει φωτογραφίσει όταν ήμουν 15 χρονών. Γνωριζόμαστε, ναι, με ξένοι από 15 χρονών. Μου είπε για σένα.
Μου λέει θα κάνεις μια συνέντευξη, λέει, mm-hmm. την Δομινίκη. Και εκεί σε είδα μετά, γιατί εγώ δεν έχω χρόνο, δεν βλέπω. Ναι, και εγώ YouTube. Ανεβάζω, αλλά δύσκολα θα κάτσω να δω. Διορίζομαι χρονικά, γιατί έχω πολλή δουλειά. Που λες, πήγα εκεί στο Μακουχάρι, έκανε ένα βίντεο για να το δουν αυτοί. Και το ανέβασε στο YouTube. Το ανέβασα και το ξέχασα. Και με βρήκε ένας φίλος μου, μου λέει, ρε εσύ, mm-hmm. τι βίντεο είναι αυτή. Μιλάμε, έχει λέει ένα εκατομμύριο. Άντε ρε. Και μου λέει πόση λεφτά έβγαλε. Μίλα ρε μπαγάσα. Τι λέω, τι λεφτά, ποιο βίντεο ρε. Εγώ το είχα ξεχάσει. Το είχα ξεχάσει. Είχα ξεχάσει ότι είχαν βάσει βίντεο. Μα πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι monetized. Και... να έχεις το approval. Δεν είχα βγάλει λεφτά. Και αφού ήταν πρώτο σου βίντεο, πού να το κάνεις αυτό. Και μετά ψάχτηκα και το έκανα monetized. Μπράβο. Και το ξαναέκανα και άλλο βίντεο, ξαναέκανα και άλλο βίντεο και τώρα μπορεί να έχω 20.000 βίντεο. Ναι, πολύ πράγμα. Εγώ, ας πούμε, εμένα τα δικά μου τα βίντεο, το solo camping πάει πολύ καλά, που έχει 500.000 views. Solo camping να κάνεις. Πάρνω τη μοτοσυκλέτα, τη φορτώνω και φεύγω μόνη μου. Και έχω κάνει χειμερινό camping. Ξέρεις τι. Και καλοκαιρινό camping. Θα κανονίσουμε. Ναι. Να σε κάνω εγώ λήψεις. Ναι, ό,τι θέλεις. Solo και δεν θα φαίνομαι εγώ. Ναι. Καταλαβες. Ναι, τέλεια. Και μπορεί να είμαστε με το αυτοκίνητο, με το αυτοκινούμενο, ναι, να το βγάλεις. Δηλαδή, πακέτο μπορούμε να. Καταλαβες. Ναι. YouTube είναι αυτό. Αλλά εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με το πακέτο, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει μόνο για τις ανάγκες του γυρίσματος. Θα πούμε solo camping plus photographer. Ναι. Να σου πω και στο τέλος που θα γίνει όλα αυτά. Γιατί εκεί, άμα έχω το φακό, έχω τα μικρόφωνα επαγγελματικά. Ναι, είναι πολύ καλή. Έχω πολύ τούμπανο πράγματα. Ναι. Και που λες με την Ducati, με καλέσανε στην Πολώνια. Βρέθηκα με όλους τους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Οι οποίοι ξαφνικά μου ερωτάγανε τι κάνεις εσύ, δε κοπέλα μου. Το θέμα είναι όμως ότι ούτε εγώ ήξερα τι κάνω εδώ, γιατί δεν είχα καταλάβει ποια είναι η δουλειά του content creator, τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Και σιγά 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 η Ducati μου λέει: θέλεις να γίνεις ambassador. Πόσο καιρό πήρε αυτό, για αυτή να η διαδικασία, όχι, για να σε πει η Ducati αυτό. Μερικούς μήνες, ναι. Και μετά μου στείλανε ρούχα για να φτιάξω βίντεο. Μεταξύ μας τώρα, mm-hmm. μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανένας. Μόνο αυτοί που βλέπουν. Ναι. Μεταξύ μας, ε. Για βες. Καλά παιδιά είναι αυτοί, εντάξει. Πιστεύω θα κρατήσουν ένα μισθό. Έχει καλά λεφτά. Αυτό που κάνω. Το sponsorship αυτό, ναι. Κοίταξε. Για να φτάσω στο επίπεδο που είμαι, ξεκίνησα να ασχολούμαι από το 18. Έχει λεφτά ή με ρουκάματα απλά. Ή έχει λεφτά. Είναι δύσκολο. Δεν θέλω να σε ρωτήσω. Και ναι και όχι. Εντάξει. Κοίταξε τώρα πλέον. Ας το κόψω αυτό. Μην το βάλω αυτό τώρα. Μην το βάλω. Γιατί. Στο επίπεδο που είμαι. Έχω συμβόλαιο και είμαι ambassador σε 5 εταιρείες. Πλέον, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Ναι. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, έχεις κάνει πάρα πολλά free πράγματα. Σου λέει να σου στείλουμε ένα κράνος, να σου στείλουμε ένα μπουφά, να σου στείλουμε εκείνο, να σου στείλουμε ένα. Ξεκινάς βήμα-βήμα από το μηδέν. Ξεκινάς κυριολεκτικά από το μηδέν. Κοίτα, εγώ όταν. Και μαθαίνεις. Όταν ξεκίνησα κατά λάθος, αλλά μετά άρχιζα πλήρωνα για τα βίντεο και δεν έβγαζα. Μα κι εγώ αυτό. Ενώ... στο YouTube λέει, μπαίνω μέσα, γιατί εγώ πληρώνω την ομάδα μου να μου φτιάξει το YouTube, αλλά ακόμα δεν βγάζω χρήματα από το YouTube. Έχεις editor. Όχι. Έχω editor, χρεώνουνε πολύ. Μπορώ να σε βοηθήσω εγώ, άμα θες, να σε συμβουλέψω και σε κάνω ό,τι θες. Ναι, χρεώνουνε πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα σπόνσορα. Και έχω... Εμένα οι δικοί μου οι σπόνσορες είναι για το Instagram. Ό,τι κάνω στο YouTube έχει να κάνει καθαρά ότι απλά εγώ θέλω να μοιράσω παραπάνω εμπειρία με τον κόσμο. Ναι. Και γι' αυτό μου έφτιαξε και το YouTube. Εγώ τώρα έτσι όπως σε βλέπω, mm-hmm. όπως σε βλέπω σένα, βλέπω δολάρια. Καταλαβαίνεις, στο YouTube. Δηλαδή, σαν μοντέλο ήταν, ναι, όχι, ήταν καλά. Δηλαδή, εγώ κοιτάω και την προσωπικότητα. Ναι. Το να είσαι μια γλάστρα, πάρει μια γλάστρα και τράβω την βίντεο. Ναι. Ωραίο το λουλούδι, όχι. Να δούμε και τίποτα μα άλλο. Και σαν μοντέλο ποτέ δεν ήμουν η γλάστρα. Πάντα με κλείνανε για την προσωπικότητά μου. Γιατί πάντα έκανα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι βλέπω δολάρια. Σου λέω, μα έχει και καμπάνια με καράτε. Θα έχω τα πούμε κάνει. Αυτά εκτός κάμερας. Ναι. Να μην τα λέμε τα κόλπα όλα. Ναι, μην σας τα πούμε κιόλα και τα μάθετε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι βήμα-βήμα-βήμα άρχισα να δοκιμάζω μοτοσυκλέτες, να με καλούν σε event, να πάω σε σχολές. Ας πούμε, πήγα κάνα California Superbike School στο Silverstone. Το πρώτο μου track day. Πήρα 4 διπλώματα. Έτρεξα αγώνες flat track. Με κάλεσε η αγγλική τηλεόραση, το ITV4, να τρέξω αγώνες. Και μου πληρώσαν τα έξοδα και μου δώσαν ολοκένουργια μοτοσυκλέτα να τρέξω στους αγώνες. Βγήκα δεύτερη. 2 χρονιές. Έλα ρε φίλε. Δεύτερη πέστε στην Αγγλία. Είσαι γρήγορη, ε. Έτρεξα, λες, ναι. Το πλάτρα ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρω, αλλά... Κοίτα, είναι παρόμοιο με αυτό, οβάλ χωμάτινη πίστα. Πάμε ίσκιο, πάμε. Και είσαι, να σου δείξω, είσαι έτσι με την πιθανή. Έλα μαρίσουν ίσκιο εδώ πέρα, να σκάσουμε. Κοιτάξτε που είμαστε. Ναι.
Να ρε, εδώ μην είχε εδώ, ρε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα είμαστε όλοι μια παρέα τώρα. Και πάμε να κάνουμε μπάνιο, γιατί περιμένει ο κόσμος. Ναι. Ας το περιμένουν. Περιμένει η Γιούκη. Θα κάνει μπάνιο. Ναι, ναι, έχουμε το paddleboard. Α, είναι. Ναι. Είναι με μοτέρ αυτό. Όχι, είναι χειρονακτικά. Ωραίο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα σας πω την υπόλοιπη ιστορία μετά. Τίποτα, δυο μέρες εδώ θα λέμε ιστορίες. Ό,τι θέλετε. Ναι. Α, από ιστορίες άλλο τίποτα. Δώσουμε και ένα ποτήρι κρασί και δεν θα σταματήσω να μιλάω. Λοιπόν, θα πάω να πάρω κρασί. Φεύγω. Εντάξει. Ε, γράφει αυτό, γράφει που πάει έτσι. Εννοείται, χαιτάς. Έχω το ρουφιάν μου, ακολουθεί. Μια χαρά. Τι λένε τα κάμπερ εδώ, να έχει ένα κάμπερ το Toyota Corolla. Να το δεις αυτό, τι λένε. Κάτσε να προσγειώσω το aircraft. Λοιπόν, εδώ είναι φιλαράκο. Έχει τα φημέτα τζάμια. Είναι ιταλικά, τα έχω πληρώσει 300 ευρώ το ένα. Συγγνώμη, 3 ευρώ το ένα. Έτσι και βάλεις εδώ μέσα το κλιματιστικό, θα γίνει χαμός. Βαρέθηκα ήδη. Τώρα. Να το. Ναι, δοκίμασέ το. Για σάουνα καλό είναι. Έχει μασικό να αγγελώ. Ωραίος. Θα τα αφήσουμε για αργότερα αυτό. Αν έγραφε τον ντρόν, έχω κάνει κάτι λήψη φίλε φορές. Ναι, ωραία. Που δεν τις έχω... Δεν ξέρω εγώ από ντρόν και είναι η πρώτη φορά που έχω κάνει καλή λήψη. Τέλεια. Με το πηδό. Και να πάει και το... Είναι γιατί είσαι μαζί μου εδώ, γι' αυτό καταλάβες. Φαίνεις καλό, καλά vibe. Και τέτοια, τι να τους απαντήσεις. Τι. Δεν φοράς κεράνος, τι παράδειγμα θα δώσεις. Έτσι θα μου πούνε. Εντάξει, οκ. Τι να πω. Κάναμε δοκιμαστικό, χωρίς κεράνος, γιατί όλο έτσι λέω. 42 βαθμούς. Όλο δοκιμαστικό λέω ότι κάνω. Κάτι καινούργιο να τους πω, κάτι άλλο. Σκεφτούμε. Με δύο τσιπουράκια θα τη βγάλουμε την άκρη. Ναι. Πάμε να πιούμε κανένα τσιπουρό τώρα, κανένα ζάκι. Δεν ασχολούμαι με τον παραδειγματισμό, τίποτα. Δεν, εγώ κάνω βιντεάκια στο Μην παραδειγματίζετε από μένα, είμαι κακό παράδειγμα. Πες. Όχι, τίποτα, δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν είμαι δάσκαλος. Αυτό. Δεν είμαι influencer, τέλος. Δεν είμαι influencer. YouTube αυτός, κάνω εγώ. Αυτός που επηρεάζει. Εσύ είσαι YouTuber. Ναι. Ωραία, μία ψήση κάναμε. Άντε, το απόγευμα μου παραμοτέρ. Οι άλλοι ακόμα παραλία είναι, δεν έχουν ανέβει. Φίλε, αυτό είναι... Εσύ που έχεις κάμπερ πρέπει να έχεις και τέτοια. Αλλά... Είδα εκεί όλοι... Το Dura Mobile δίπλα βάλαμε ταξάκι, πήρε ταξάκι καινούργιο, κύριος Χρήστος. Αλλά τώρα το πήρε και έχει πάει κάτω στην Κυπαρισία. Θα το φέρει, αυτό εκεί. Ναι, για να το λέω. Το ταξάκι, φίλε, είναι όλα τα λεφτά. Για κάμπερ είναι τέλειο. Α, τώρα είναι βόλτα. Ναι, τώρα είναι βόλτα. Θα έρθει, θα το βάλουμε πάνω μετά και το δεις. Πήρε, ποιο χρώμα. Κόκκινο. Από τον Κοινοσάτη. Όχι, απλά είχε κάτι φίλου στα κεντρικά. Α. Εκεί. Αλλιώς θα πήγαινε στον Κοινοσάτη, ναι. Είναι και φάνσου. Το βλέπω. Κόκκινο πιο πολύ από το. Ναι. Πλαστή. Ναι. Ωραία, έλα να κάτσουμε λίγο. Εδώ. Το ντουκάι το ποδηλατάκι τη Δομινίκη. Αυτό είναι υποβοήθηση. Ναι, ναι. Γαλάς, ε. Ναι, ναι. Ηλεκτρικό. Σε γυαλιά που να είναι.
Ωραία. Έλα να κάτσουμε. Λες ότι είναι επαγγελματίες. Το αντίθετο, γιατί το ακούω τόση ώρα και λέω... Από εδώ έλα. Επαγγελματίες στην Κρήτη για να κάνει δουλειά. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Πάμε από δύο μήνες δεν είχε γίνει τίποτα. Μου λέει πόσα θέλει. Εν τω μεταξύ πάμε στην οικοδομή. Δεν θέλω φωτογραφίες. Όχι. Ποιο σου βρίσκει τραβά με φωτογραφίες. Μόνο βίντεο. Εμά δεν μου βρίσκει να κάνω και ένα face. Χειρότερο το βίντεο. Ένα λύση κάτι τι. Για να με τελειώσει. Λοιπόν και να σου πει ότι δεν έχει φτάσει ο άνθρωπο. Και ήταν μέσα στο σχήμα. Ο Μπίλ αυτό καλό έχει. Είναι αυτό που είναι αφεντικό και αυτό να αγαπάει ο κόσμο. Και αυτό να αγαπάμε κι εμεί. Και μα αγαπάει. Τώρα το τραβλωμό του θα δει, τι τράβηξε. Τώρα ο Γιώργος μου έχει ένα καφέ μπάτσο, του λέω, φτάσαμε Ιούνιο, 15 Ιουνίου, πότε θα ανεβάσεις τα κοκτέιλ. Μου λέει, τα έχω δώσει 1η του Μάη και δεν μπορεί να με χτυπώσει ένα κατάλογο. Κλείσε, κλείσε να. Και τους είπε τι κάνουν. Ρε καλώς τα παιδιά. Μάγειρα, τι κάνει, τι φτιάνεις. Και ο Τζιζόλες. Ωραίος, πότε τα κάνεις κιόλας σε παγάσα, είσαι καλλιτέχνης, ε. Ε, εδώ ρε, ε. Ε, εδώ ρε. Μια χαρά. Θα έζουμε τον κόσμο. Ρε, ζηλεύετε. Δεν έχουμε μαγειρέψει ποτέ σπίτι μας. Λοιπόν, θα το δοκιμάσει λίγο χάρης του μοτέρ μου. Τι είπες? Τώρα νιώθω στην πλάτη. Ναι, ναι, κάτι έρχεται, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με κατατοπίζει ο Χάρης εδώ πέρα. Μετά από πολύ καιρό παύση, θα δοκιμάσει λίγο το μοτέρ να δει αν είναι όλα καλά, θα δοκιμάσει λίγο το αλεξίπτο. Μεγάλη εμπειρία ο Χάρης. Και μετά θα το πετάξω εγώ. Στον μπλε τον κάδο. Μετά θα κάνουμε ωραία βόλτα. Ξέρεις τι όμορφα είναι ψηλά, φίλε. Παιδιά, λίγο πιο κύριο. Δοκίμασε λίγο το ξεμπούκωσε και δοκίμασε και λίγο την όση, τι δύναμη βγάζει. Για να μην είπε κάτι, είναι καλή η όση. Έχει ανηφόρα, από εδώ δεν είναι καλά. Εγώ θα πάω εκεί πάνω. Καταλαβαίνεις, είναι πιο φρέσκος ο αέρας. Τώρα ο Χάρης βαρέθηκε να πάει, αλλά... Εγώ θα πάω εκεί φρέσκος, ε. Εκεί πάνω θα πάω, να έχει πιο φρέσκο αέρα. Κάτσε να πιάσω λίγο ίσκιο εγώ, γιατί... Λοιπόν... Ωραίο, είναι απλώς για να το πάρεις, είναι ένα... Thank you.
πρωταθλητής ο Χάρης στο παραμότορ για 7 χρόνια, ενεργός, δεν σταμάτησε ποτέ, πετάει 30 χρόνια πετάει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ευκαιρία, μιας και πούμε εδώ, είμαστε μαζί, να δοκιμάσει λίγο τον εξοπλισμό, με συμβούληψε 2-3 πραγματάκια και θα πετάξουμε κι εμείς τώρα. Ζέστη. Φοβερό. Ταχώνει. Πω, πω ζεστή. Ωραία. Τώρα θα δοκιμάσει και τα λεξίπτωτο. Χαρή. Καλά δουλεύει, Το μηχανάκι είναι καινούργιο, καινούργιο. Φανταστικό, φανταστικό. Τώρα που θα δοκιμάσεις το λεξίπτωτο, πέτα το με το δικό σου. Για να μην τάξεις και τα δύο... Τώρα το δικό μου, απλά εδώ είναι γούβα. Ο αέρας είναι εκεί πάνω στο λόφο, θα φύγω από μπροστά, από την άμμο. Ναι. Έρχομαι κι εγώ εκεί. Διάργησα να φύγω, είδες. Έρχομαι κι εγώ εκεί, μόλις κατεβείς, να φύγουμε μαζί. Μόλις κατεβώ να φύγουμε μαζί. Ναι. Θα πετάξω το δικό μου μουτέρ με το ελεξιτό σου. Ναι, και μετά κατεβαίνεις. Για να μην είναι όλα καινούργια. Μπράβο, ναι. Για να μπορείς να το καταλάβεις καλύτερα. Αυτό είναι καινούργιο τώρα, Χάρη. Ποιο? Το μοτεράκι. Το μοτέρ τώρα είναι σαν καινούργιο. Πιο αδύνατο μου φάνηκε λίγο από το δικό σου. Όχι, είχε καταβάτη. Και ήταν ο αέρας, τον έκανε σαν ρότορα, γι' αυτό. Είχε να κάνει με τον αέρα. Ναι. Αυτό όχι με τη δύναμη. Θα πάμε πιο πάνω τώρα. Κοίτα, θα έρθω εγώ προς τα εκεί, μόλις κατεβείς και θα σε φέρω το δικό σου το φτερό. Α, ή μπορείς να κατεβείς και εδώ. Αλλά κοίτα, στην προσγείωση είναι λίγο περίεργο. Εδώ στην άμμο είναι καλύτερα, έχει καλύτερο αέρα. Ναι. Χάρη, θέλεις τρόσιμο. Το κάνεις να φαίνεται εύκολο πολύ.
Κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκα, με βοήθησε πολύ ο Χάρης. Εν τω μεταξύ έχω την κάμερα εδώ, είχα την κάμερα στον αέρα και δεν έφτανε το χέρι να τη φτάσω να σας... Να σας έκανα και εσάς βόλτα. Τώρα θα δούμε λίγο το κάμπερ εδώ πέρα. Αυτό είναι πανάκριβο. Είναι customized. Είναι... παιδιά, εδώ το παλικάρι είναι φίλος μου, ο Φίφας. Έχει πορεία. Δεν μεταξύ αυτό μπορεί να έχει 200 χιλιάρικα. Τρίλιεθι, ναι. Θα το φωτογραφίσει ο Χάρης τώρα. Δεν πειράζει, μα ήταν. Ήταν πολύ ωραία πτήση που έκανα. 40 λεπτά. Έκανα όλες τις δοκιμές στον αέρα. Ο εξοπλισμός είναι τέλειος. Και με βοήθησε και ο Χάρης πολύ με βοήθησε. Πρόσεξε όμως, μην κάνεις καμιά μαλακιά, περίμενε. Μόνο θα πατάς, θα υπολογίσεις τις ρόδες σου να είναι πάνω στη θυμάρια, μόνο. Όσο πιο χοντρά τα θυμάρια, τόσο καλύτερα είναι. Μόνο θυμάρια. Φίφας, παιδιά, είναι εγγύηση. Εγγύηση, άμα θες κάμπερ, είναι εγγύηση. Τρελή Αθηναία. Τι τρελή είστε, Αθηναία. Πού το πάρε. Μυρίζει αυτό, μυρίζει σαν μέντα. Ναι, μοσχοβολάει ο τόπος. Αυτό εδώ. Δομινίκ. Θες να είσαι στο πλάνο, στο βίντεο. Όχι. Δεν θα υπήρχα πάρει. Κοινό. Είσαι έτοιμη να οδηγήσεις. Α, είμαστε... Είμαστε on camera. Το 4 είναι. Το 4, ναι. Το ίδιο έχω κι εγώ. Τι είναι αυτό? Απάσοδο. Ναι. Στα ελληνέζικα πες το. Εκπρόσωπος. Α, ναι. Θα σας βγάζει βίντεο η κάμερα. Ευχαριστώ. Θα το βάλεις να σε ακολουθήσει. Δεν γράφεις ήχο τώρα. Όχι. Μιλάω, εντάξει, ναι. Κάνω το κλασικό. Κάνω το κλασικό. Απομακρύνομαι.
Μορφή εδώ με νύχη. Αφού μπαμπλς, πρέπει. Πήγαινε το ντρόνιχι, ναι. Πήγαινε το να δούμε τι θα κάνει το ντρόνιχι πέρα. Μορφή εδώ με νύχη. Πού σε βρήκα, ρε κορίτσι. Έχουμε κάνει, για πολύ content μιλάμε. Τώρα όλο αυτό το βίντεο θα είναι για 2-3 δευτερόλεπτα για το reel στο Instagram. Θες να φύγω πιο πέρα. Θες να φύγω πιο πέρα. Όχι, όχι, ένα στιγμιότυπο θα είναι. Απλά θέλω να κάνω ένα γύρο. Αν τα καταφέρω, γιατί είμαι καινούρια, δεν το ξέρω καλά. Τρεις φορές έχω πετάξει. Το έβαλα εγώ, έκανα γύρα πριν. Εντάξει, σταθερά πας. Εντάξει, καθαρά έρχεσαι. Άντε ρε, ήρθε κιόλας. Το δικό μου είναι αυτό. Ναι, ναι. Πάμε άλλη μία. Τώρα που το μάθω. Γιατί το κάνεις τακ, τακ, τακ. Δεν ξέρω. Να τώρα βγάζω εμάς, τέλεια. Εσύ τραβάς, βλέπω, για άλλη πλατφόρμα, όρθιο. Από όταν με σκηνήσεις κάνεις πάντως. Ναι, προσπαθώ να το... Είναι πάρα πολύ άμεσο. Κοίτα, άμα το σηκώσει ψηλά, θα την κάνει τη γύρα μόνη του. Πιο... Να μας σημαδέψει το... Με το μηχανάκι, με το με την 360. Ή με το iPhone θα βάλω. Θα σε τραβήξω και εγώ για το δικό μου το κανάλι. Να μπεις μέσα να μορφωθείς. Α, κοίτα τι ωραία, το έχω πέρα τέλεια. Γιατί το travel mode το κάνει καλό στην υγεία. Έτσι. Ναι, ναι, ναι ρε φίλε, ναι, 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 μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι, είσαι ψηλά. Άστο, φέρε και άλλη γύρα. Αυτό κάνω, θα πάω σιγά σιγά. Πώς το πιες, ρε φίλε. Ιδέες. Φανταστικό. Είμαι πολύ περήφανη. Είναι η τέταρτη φορά που το πετάω. Κι εγώ 4 πτήσεις το έχω το δικό μου. Ναι, είναι πολύ εύκολο όμως. Για προσπάθησε λίγο να κατεβείς ταυτόχρονα. Μπορώ να τις κάνω και τηλεκατευθυνόμενες. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι. Θα τη χάσει τα κορακούλια. Α, μας βλέπω. Αυτό είναι το φτωχικό μου. Σήμερα πετάξαμε. Να πάω να βγάλω την κάμερα και να μην μπορώ να βγάλω την κάμερα. Ήταν, έχει τα μπράτσα εδώ αυτά, τα μπράτσα, και δεν έφτανε το χέρι στο φερμάρ. Γιατί το είχα στο δεξί το φερμάρ και στο δεξί έχω τον γκάζι. Έπρεπε να πάρω το αριστερό το χέρι. Θα κάνει ένα βιντεάκι εδώ, Μινίκη. Η καινούργια μου κολλητή. Λοιπόν, θα κάνει ένα βιντεάκι τώρα για το Instagram. Με το πεζό αυτό, γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα και τώρα ευκαιρία είναι. Α. Τσακ. Εν τω μεταξύ και τα κόρνα που έχει, κοίτα. Γέμισες εικόνες τώρα εδώ πέρα. Κοίτα, η Δομινίκη ξέρει. Γιατί οδηγάει κάτι χιλιάρια, κάτι τέτοια. Ξέρει το κορίτσι.
αυτό όταν το μαρσάρεις. Όταν το μαρσάρεις κουνιά τη μηχανή. Κοίτα πως κουνιά τη μηχανή, πως αυτή φεύγει η μηχανή, πάει πιο πέρα. Κοίτα. Αλλάζει μετάδοση και είναι σαν να έχεις αλλάξει ταχύτητα. Δομινίκη, είσαι έτοιμη? Γιατί μου το έβαλες προς να το βάλω προς μόνιμο? Ωρε φίλε, πάμε για viral. Έβαλα μια κοπέλα που δούλευε. Την έβαλα να το βάλει μπροστά και έβγαλα την πίπα από το καρόδιο, ξέρεις. Και αυτή προσπαθούσε, ήξερε. Ναι, αλλά το έβγαλες, την κορόιδευσες. Όχι, το ήξερε ότι δεν θα πάρει. Α, το ήξερε. Ναι, ναι, για να κάνει τρατ. Και αυτήν, ξέρεις, είχε... Είχε και ένα σώμα έτσι και τέτοια. 3-4 εκατομμύρια προβολές. Παιδευόταν. Χρ. Αρέσει και... στον κόσμο, σε λέει να παιδεύεσαι. Ναι. Ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Ένα τέτοιο βίντεο πρέπει να σε κάνω σένα τώρα. Σούπερ. Πες μου, εξήγησέ μου λίγο. Να βγάλει την πίπα να πας το βάλεις μπροστά. Πώς λέγεται. Και μετά θα τη βάλω. Αυτό λέγεται Peugeot Vogue. Peugeot Vogue. Πεντάρι δίχρονο. Πενταράκι. Έχει κανονικά έτσι, γκάζι. Ναι, αυτό εδώ πέρα γκάζι φρένο σαν σκούτερ. Σαν σκούτερ είναι. Μπροστά, αυτό είναι το πίσω. Ναι, ναι, σαν σκούτερ. Okay. Και κόρνο είναι εδώ. Ωραία. Ωχ, τι τραβάνε. Αυτό ρε είναι viral. Αυτό πρέπει να είναι viral. Δεν γίνεται όμως. Το ξέρω. Ναι. Όταν το πατάς εδώ, το πατάς αυτό, ναι. Πρόσεχε λίγο, θα πιδωλήσω. Ναι, ναι, τα βλέπω, ναι. Μόλις ακούσεις τη μηχανή, το αφήνεις. Αυτό πάει τη συμπίεση. Κατάλαβα. Άμα δεν το πατήσω, πάλι θα πάρει. Απλά θέλει λίγο πιο δυνατά. Α, και εντάξει. Από εδώ σβήνει. Εντάξει. Και πρέπει να είναι στο stand όταν το βάζεις μπρος. Yes. Okay. Για να γυρίσει η ρόδα. Ωραία. Λοιπόν, στις λακκούβες χοροπηδάει, του νους. Πώς θα πει το νους στα εγγλέζικα. Mind your acceleration. Mind your gap είναι στο μετρό. Mind your acceleration. Mind your... Ναι, επίσης δεν οδηγάμε ποτέ χωρίς κράνος. Αλλά σήμερα θα είναι πολύ special. Σήμερα δυστυχώς. Yeah, δεν πιάνετε τώρα αυτό, δεν ναι, πειράζει. Είναι σαν ποδήλατο. Είναι μότο ποδήλατο. Θα ναι. Χωρίς κράνος ίσα για να το δοκιμάσουμε. Δεν πειράζει. Πολύ προσοχή. Δεν πειράζει, ενθαρρύνουμε και δεν συστήνουμε να οδηγάτε χωρίς κράνος. Δεν πειράζει. Κάτσε λίγο να βάλω. Κάνουμε κρυφά και δεν κάτσε, κάτσε να βάλω μπαταρία γιατί τώρα τι είδε στο μηδέν. Ωραία. Βγάλεις για τρεις φωτό πριν να βγάλεις βίντεο. Δομινίκη, ναι. Φωτογραφίες. Ναι. Ναι. Έχει τα παιδιά μαζί. Θες να πέσω άμα είμαι πάνω στο στάν. Εσύ δεν πέφτεις. Άμα ανεβώ εγώ που είμαι κουραδιάρης θα πέσω. Είπαμε πολύ αγάπη. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να το βάλουμε μπρος. Είπα. Θα βάλουμε, αν μπορείς να κοίτα, τράβα ένα βίντεο. Μια χαρά. Σε έβγαζα και όταν, α, έχεις το σύστημα αυτό εσύ. Ναι. Τι λες ρε φίλε. What do you say? Πάρτα μωρέ, κάτω άνω το πρωί για πύρες. Τα γούστα πληρώνονται τα γούστα. Έλα εδώ, πήγα. Αυτή μου άρεσε. Ίσως να το γυρίσω λίγο, να κάνουμε άλλη θέση. Θες λίγο, λίγο, λίγο πιο λοξά, ναι. Μπράβο. Πόσα κιλά είναι? Καμιά σαρταριά. Εδώ, κοίτα. 42. Απλά τώρα δεν πατάει το στριχτήρι καλά. Δεν πειράζει. Εδώ μπορείς να βγάζεις ποτέ. Ναι, 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 ναι. Σου. Leave it to me. Με τέτοια πρέπει να κυκλοφορείς. Χωρίς πλάκα τώρα. Λοιπόν, θα το βάλω στο βίντεο. Ναι. Εδώ. Να μπείτε στη Δομινίκη. Πού θα είναι βάσει αυτό, στο Instagram. Στο Instagram, κοίτα, εδώ έτσι για να το δείξουμε στον κόσμο το δει κιόλας. Είναι Dominica Ride. Α, μισό λεπτάκι λίγο. Just a minute, please. Εδώ πέρα. Εντάξει. Instagram και YouTube. Να μπείτε μέσα και έχει ψωμί, πολύ ψωμί. Εδώ έτσι ένα πλάνο, όχι πολύ ψηλά, έτσι λίγο πιο χαμηλά. Λοιπόν, πάμε. Μόνο μη μου κόβεις τη ρόδα. Θα φύγεις, είδε.
Γράφω, έτσι. Το πατάω, δηλαδή και μόλις πάρει μπρος στο Αθήνα. Να γράψω, θα κάνεις edit. Ναι, 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 βγάζει εσύ. Δεν είναι το κλασικό το μοτοκόλλητο. Μπορούμε λίγο από εκεί όμως, γιατί βγάζουμε βίντεο. Φεύγω. Πάντα μπαίνει στην κάμερα, Αλέξ. Το κραπατάω και το... Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι, πάντα λίγο πιο αποφασιστικά. Είναι, πρέπει να το κάνουμε το δεξί. Θα το κάνω, θα το καταφέρω, μην έχεις. Πιο πολύ, Ναι, λίγο πιο αποφασιστικά. Πιο απότομα. Είμαι και 48 κιλά, έτσι. Πάμε για... Αχα! Κάτι πήγε να γίνει. Ας το παιδί κάτω! Το παιδί κάτω! Το παιδί κάτω! Με νεύρο, με νεύρο. Στα κιλά φταίνε. Τα κιλά φταίνε, τα κιλά φταίνε. Ξέρεις τι, πρέπει να το αφήσεις αυτό. Α, μόλις ακούσω αυτό. Ναι, μόλις ακούσεις τη μηχανή το αφήνεις, γι' αυτό δεν παίρνει. Όχι, τι έγινε τώρα. Θα έπαιρνε τώρα, δηλαδή... Άστο, α, βλέπεις. Εσύ τι ξέρεις τι κάνεις. Το κράταγα, ναι. Ναι, και το σβήνεις, από εκεί σβήνει κιόλας. Ίσως είναι λίγο ψηλό, πρόσεξε. Οδηγάμε ντούρο. Μην περιμένεις και τα καλύτερα φρένα και καρτήματα. Θα το δοκιμάσεις. Τώρα δεν κάνω πετάλι, δηλαδή είναι γκάζι. Τα πιδάλια τα έχει όταν ζορίζεται και δεν μπορείς να ανεβείς σαν ανηφόρα. Βοηθάς με τα πιδάλια, γι' αυτό είναι τα πιδάλια υπάρχουν. Τώρα δηλαδή βάζω γκάζι και φεύγει. Ναι, ναι, μαρσάρεις να πάρεις στροφές για να φύγει. Αχα! Δώσε τέρμα. Εγώ κάνω περνάω τώρα. Για πάμε. Για, όχι, για πάμε, για πάμε, 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 δεν θα σου... Έλα, σήκω σε εδώ. Περίμενε, θα πω στο θάνατο να το σηκώσει. Προπαθάνω. Και φύγε μόλις πιάσει. Πάτα προς την φρένο. Λίγο. Θες να δεις σούζα, να το κάνει μια σούζα, ο θείος. Σούζα, όχι, ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω, εγώ. Θα βγάλουμε και μια φωτό, νομίζω και είμαστε εντάξει. Κράτα λίγο, κράτα να κάνουμε μια σούζα. Κάτσε, θα βγάλουμε και μια φωτό με το Χάιμερ από πίσω. Ναι, 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 ναι. Για το περιοδικό. Α, βίντεο τραβούσα, κάτσε. Έλα να, το έχεις σε φωτό. Ξεχάστηκα. Τι σε έβγαλα τώρα ρε φίλε. Για πάμε μία. Ναι ρε φίλε, κάτσε λίγο, είναι η ρόδα. Πάμε μία, έτσι. Έλα, θα το κλείσουμε. Μη σβήνεις. Έλα, κάνε μία. Σήκω. Έχει πολύ περίεργη αίσθηση το οδήγησες. Σε τέτοιο έμαθα, τι εννοείς. Αλήθεια, πρώτη φορά οδηγάω τέτοιο πράγμα. 9 χρονών, αλλά σε ευρωπίνο μάρκα. 9 χρονών το πρώτο μηχανάκι ήταν με το ποδήλατο. Και έβαζα πετάλια, πήγαινα το παρακάτω τετράγωνο για να μην ακούνε δική μου.
Α, τσουκου τσουκου τσουκου. Τσουκου τσουκου με το ποδήλατο, ναι. Καλός είσαι, το έχεις, το έχεις. Θέλει ειδική μεταχείριση. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ περίεργο έτσι. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν έχει γκάζι. Δεν έχει δύναμη. Εγώ είμαι 48 κιλά, πώς θα κάνω σύζομα αυτό. Έχω φρόνο λίμπερα με αυτό. Καλένα, μου αρέσει πολύ. Το ξέρεις, καλά, φαίνεται, ναι. Έχει πλάκα, ευχαριστώ για το test drive. Πόσα κιλά είναι? 40. Πόσα κιλά είσαι? Εγώ, 48. Με την πετσίνα μαζί. Όσο είναι το δεξί μου πόδι, ξέρεις. Τι οδήγησα μόλις τώρα? Οδήγησα ένα πεζό, Vogue. Βόγκο όπως είναι, μόδα, όπως είναι η μόδα. Ναι. Έχω κάνει φόρτι το βόγκο. Ωραία, τώρα έκανε φόρτα με βόγκο. Βόγκο 50, το οποίο παλιά εγώ ήταν 103. Okay. Πεζό 103 έτσι λέγαμε. Πόσα κιλά είναι? Είναι 40, 42 εκεί πέρα. Είναι εξάβλητο, δεν έχει κανένα σύστημα πάνω. Όσο δουλεύει το μοτέρ, ανάβουν κόρνες, φώτα. Το έχω κάνει 11.000 χιλιόμετρα, το έχω ταξιδέψει πια. Ναι, ναι, ταξιδεύω εγώ. Αλήθεια. Ναι. Δεν έχει πάσει το παραμικρό, μόνο πέρα από το ζερμπλοκέρ που πάλαξε. Δεν είναι για δύο άτομα, είναι για ένα άτομο μέχρι 90 κιλά. Δεν βγαίνει πλέον, γιατί λόγω Euro 5, Euro 6 που τι είναι. Ναι, το απαγορέψαν. Αλλά είχε βγει για ένα διάστημα και είχε βάλει καταλήψεις, τον οποίο εγώ τον έβγαλα. Για να βγει στην κυκλοφορία πριν 10 χρόνια, 12, βγήκε με καταλήψεις για ένα-δύο χρόνια και μετά το απογορεύσαν. Είναι κάτι άλλο πρέπει να φέρω? Ο κινητήρας του κουνιέται για να αλλάξει μετάδοση. Δηλαδή, ενώ ξεκινάς, σαν να αλλάζει ταχύτητα είναι, κουνιέται και μια κεφαλία μεγαλώνει. Είδε κάτι, τι κάνω φωτό, τίποτα. Τα πηδάλια τα έχει για να ανεβαίνει στις ανηφόρες. Πιο πολύ, όχι αν το βάλει μπροστά. Το βάζει μπροστά με το πετάλι. Ναι, θα μπορούσε να έχει όμως και μανιβέλα. Αλλά στην ανηφόρα για να βοηθήσει. Δεν έχει μανιβέλα. Είναι must. Δεν έχει μανιβέλα. Εγώ όταν ανεβαίνω πολύ δυνατές ανηφόρες, θα πεδαλάω κιόλας. Αλλά δεν έχει μανιβέλα έτσι. Όχι. Και δεν σου φαίνεται περίεργη αίσθηση που τα πόδια σου δεν έχουν ένα footpeg και είναι πάνω στα πετάλια? Μου αρέσει πολύ. Αλλά μου φάνηκε και πολύ περίεργο. Το έχω σκουμπίσει την πρώτη φορά. Και τρέχει 55 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το top speed. Top speed. Καλά πάει. 55 χιλιόμετρα. Πολύ δυνατό για. Είναι καλό, είναι ελαφρύ. Και... άλογα. Δεν ξέρω. 10. Ένα άλλο. Είναι με το ποδήλατο. Οπότε μάλλον είναι πολύ πιο λίγα. Και δεν έχει καθόλου, το βάζω. Το έχω κάθε μέρα το τηλεφωνώ. Κάθε μέρα βγαίνω για τα ψώνια μου και βάζω βενζίνα μία φορά στο μήνα. Και το πόστο τι. 5 λίτρα, 4. Κρατάει ένα μήνα. Ναι, ναι. Δεν έχει καθόλου. Το ψωνάκι είναι το πιο. Τώρα δηλαδή εγώ αν θέλω να το αγοράσω. Δύσκολο να το βρεις. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι ναι, ναι, κομμάτι. Ναι. Μπορείς να βρεις, αλλά δύσκολο και να το συντηρήσεις, να το φτιάξεις έτσι. Και δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για να το συντηρήσεις. Εγώ παίρνω από το εξωτερικό. Και εσύ που το, από πού το πήρες? Πήρα ανταλλακτικά τα οποία τα κράτησα για να άμα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσω. Πότε το αγόρασες? Τα πήρα από την Τινησία. Άλλοι κάνουν κάβα κρασιά, ο Μπιλάρας κάνει κάβα ανταλλακτικά το πεζό. Πότε το αγόρασες, πόσα χρόνια τόχεις? 12 χρόνια. Τι μου είπες, στην Ισία βρήκες ανταλλακτικά? Ναι, είχα πάει βόλτα με τη μηχανή κινησία. Και εγώ όταν είχα πάει είχα δει πολλά τέτοια. Κυκλοφορούσαν γεμάτο τέτοια. Μέσα στα σουξ κάνανε βόλτες. Λέω, εδώ θα έχει ανταλλακτικά. Και πήρα μερικά και μάθανε μερικοί ότι πήρα και μου λένε δώσαμε ανταλλακτικά, ρε παιδιά, τα πήρα για μένα. Δεν μπορώ να τα βρω μετά. Άρα έχεις καβάτες, δίνεις ανταλλακτικά. Έχω καβάτες, έχω γύρω στα 4-5 τέτοια. Έχω και ένα στο Τόκιο. Αλήθεια. Ίδιο με αυτό. Αλήθεια. Είναι, και είναι το 80 μοντέλο. Παρτιμένο τώρα εκεί πέρα να πάω. Να μάθω, έχει σκουριάσει όλο. Αλλά κυκλοφορούσε με τέτοιο στο Τόκιο. Τέλεια, σούπερ. Αλώνιζα, αλώνιζα όλο το Τόκιο με αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια, έχει πολύ πλάκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την παρουσίαση. Και παίζουν και το όνομά σου, full name και το... Travel Moto. Travel Moto. Travel Moto. Και ποια είναι η δουλειά σου, με τι ασχολείσαι? YouTuber. YouTuber Travel Moto. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό τώρα θα το βάλεις. Αυτό θα το γράψω. Γι' αυτό το έκανα από ιστρικό. Γιατί θα μπει στο περιοδικό. Κατάλαβα. Για να γράψει ένα μήνυμα. Γιατί δεν ήξερα πώς να μιλήσω. Αυτό εδώ πέρα δεν μα κουπανίσει. Δεν χαρίζει αυτό τίποτα. Εδώ δεν είμαστε YouTube, μη φοβάσαι. Μιλάς ελεύθερα και θα τα γράψουμε μετά. Θα το αυτό δεν χαρίζει τίποτα. Κοίτα. Ό,τι λέμε τώρα. Σ' άρεσε.
Όλα έχει βλάκα. Απλά είναι περίεργη αίσθηση γιατί το τιμονάκι είναι λίγο μονχή. Να σου πω, πριν τρεις μέρες καβαλούσε ένα Κατέμ 1290 το καινούριο και τώρα. Το 1390. Το 1300 το καινούριο. Το Evo R. Ού, το καινούριο, ναι. 1090 άλογα. Πόσα χρήματα σου κάνει αυτή, σα. Εμά στην εταιρεία να κάνει ένα τεστ. Όχι, θα σε βρίσκει. Σαν να έχω σακίδιο. Θα είναι. Δεν θα καταλάβω. Όχι, στο 1390 τι είναι. Το δημοσιογράφος το έφανε. Κι εγώ δημοσιογράφος, με δίνουν και εμένα. Πήγαινε, αφού το συζητήσαμε, πήγαινε πάρε ένα κίτο. Μπορεί να σου το δώσει και μέρα ολόκληρη να κάνεις... Εγώ πάνω στο φόρο, 200 άλογο μηχανάκι τρελίστε. Μην να με πιάνουν και το διόλιο, αρχίζω να τρέχω. Να τρέχεις. Όχι. Αλλά αναφοράς κράνος. Ε, άμα φοράς κράνος, μια χαρά είσαι. Πέφτεις με 250 χιλιόμετρα. Γι' αυτό το λέω. Για άλλα πιο κοντά μου προσβάλλω και μια φωτό μαζί. Από εδώ, έλα από εδώ. Κάτσε το κάνω και μία έτσι. Να χαμογελάω, να είναι. Ναι, χαμογέλα, όχι, είναι χαρούμενοι είμαστε. Κυρίως έτσι λίγο. Χαρούμενοι είμαστε. Έλα, πιάσε κάμερα. Εδώ, 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 το κινητό. Έτσι. Πάτε το κουμπί. Κάτσε, βγάλε μας και μια φωτό, ρε Θάνο. Έτσι. Έλα, αλλάζουμε μηχανές. Για βγάλε μας και μια φωτό. Το πήρε ο Φίφας το πιζό. Φίφας! Το νου σου, ρε, θα φας τα μούτρα σε. Καλό! Θα καβαλήσω το ίδιο πράγμα από 9 χρονών. Ναι, φίλε, όμως είναι ότι πρέπει για κάμπερ αυτό. Υπάρχει. Ναι. Για άμα έχεις μικρό κάμπερ, για μικρό κάμπερ. Τέρας. Ντερέκι. Κάνε τρελόσο. Τρελή Αθηναίη. Και θα φάει κανένα καπάκι τώρα. στο τσάχτο γλίτσε καπάκι. Δεν έχει φρένα για τέτοια. Δεν έχει, έχει. Αλλά βλέπω ότι είσαι με τις σούζες. Έχεις ασχοληθεί. Τι να, κάτι ψηλά ξέρουμε. Όπα. Τρελή Αθηναίη, φίλε. Στάρα μου. Έλα, για πες. Τι. Μισό λεπτό τώρα σ' ακούω, για πες. Έλα ρε γάμο, τι έγινε, για πες μου. Το βγάλαμε φωτογραφίες. Το πήγαμε πάνω στην άμμο, το χώσαμε μέσα πολύ βαθιά στην άμμο. Καταφέραμε, το βγάλαμε, όχι εγώ δηλαδή. Ο Φίφας θα ασχολήθηκε με αυτά. Εγώ δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι customized αυτό. Είναι customized. Και είναι πολύ ακριβό αυτό το αυτοκίνητο. Δεν φθηνό αυτό. 200.000 μπορεί να έχει. Α, εμπράγμα. Είναι δηλαδή σαν να λες, επειδή μου λιμουζίνα, μέσα είναι τάχη έτσι ξέρεις. Mercedes. Τώρα θα κοιμηθούμε εδώ. Κλιματισμό δεν ξέρω αν θα ανοίξει. Δεν πιστεύω να ανοίξει. Ο δροσούλα έχει. Δεν πειράζει με. Άιτε. Το πιο φθηνό κάμπερ είναι το δικό μου. Κάτσε να το πάρω το πεζό γιατί αυτός θα κάνει και μια σούζα φάει και ένα καπάκι. Πολύ δυνατό. Άνοιξε το να δούμε τι κρύβει εδώ πέρα. Πάλ το μέσα εκεί πέρα να πρόβλημα το καρτισίωτιο. Τι λες φίλε. Πολύ όμορφα. Είσαι όμορφια έχει.
Πολύ όμορφα. Πώς θα το κρεμάσει αυτό τώρα? Λοιπόν, τίποτα έτσι. Το έχει εδώ το κύριο. Εδώ μωρέ. Ομορφιά, όχι, πανιάζει, πανιάζει αυτό. Απατή και διακόπτησε. Θα πω το πρώτο. Θα έχετε μήπως ανοιχτήρι για κρασί κάποιο? Έχω. Όχι, μετά.